Να καλωσορίσω λοιπόν όσους προσήλθαν τώρα στο δεύτερο μέρος της σημερινής αυτής ημέρας, αυτό αφιέρωμα. Τώρα είμαστε περισσότερο μαθητές, φίλοι, όσοι πραγματικά την έζησαν, γιατί το 5 με 7 ήταν περισσότερο και άνθρωποι που ήθελαν να γνωρίσουν και δεν πρόλαβαν, δεν είχαν γνωρίσει την κυρία Άννα. Οπότε μιλήσαμε, είδαν στο χώρο, είδατε κι εσείς έτσι, τα γραπτά της. Τώρα όμως θέλουμε να δούμε και τι γέννησε το έργο της. Είναι η Θαλής η δασκάλα μας και το έργο της πάντα θα θάλει, αλλά είναι και στο χέρι μας αυτό το έργο να το διαδώσουμε, να το υποστηρίξουμε. Είναι τιμή μας που είναι η οικογένεια εδώ και θέλουμε και να μάθουμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα και με τα πνευματικά δικαιώματα και με τα βιβλία. Υπάρχει και ανέκδοτο υλικό. Πιστεύω ότι θα είναι και ο εκδότης, ο τελευταίος εκδότης, έτσι λίγο, και θα μπορείς να μας πει και αυτός έτσι τις σκέψεις του. Και οι δικές σας σκέψεις θα είναι πολύτιμες, ώστε να δούμε και τα επόμενα βήματα. Τι μπορεί να γίνει. Εμείς ό,τι μπορούμε κάνουμε. Είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί έχουμε ανθρώπους που την έζησαν για πολλά χρόνια, όπως είναι ο Θεόδουλος Ιωάννου, οπότε από τους καλύτερους της μαθητές, θα δείτε και κάτω, το ξέρετε όλοι, και στις ομιλίες της, ναι, πολύ αγαπημένος, και είναι μεγάλη χαρά που είναι μαζί μας, γιατί όλο αυτό, τη φλόγα, την αγάπη, τη μεταδίδει στα παιδιά. Είναι συνέχεια μαζί με τα παιδιά, πάντα σε εκδηλώσεις, πάντα στις γιορτές. Ήδη σας είπα, η Αγγελική Ατζουλάτου επίσης διδάσκει. Είναι κοντά μας άνθρωποι που την έζησαν πολλά χρόνια και μεταδίδουν όλο αυτό πλέον στα παιδιά. Θέλουμε όμως κι άλλα βήματα και με τη δική σας τη βοήθεια. Ήδη πολύ αγαπημένος μαθητής έχει δύο κόρες οι οποίες είναι στο παιδαγωγικό. Δύο δασκάλες παραπάνω, φαντάζεστε. Πόσα άτομα, χιλιάδες παιδιά θα περάσουν. Αυτά είναι, μας δίνουν και εμάς δύναμη εδώ τώρα. Δηλαδή σήμερα μαθαίνουμε νέα και ένας λόγος ήταν και αυτός. Να ξαναδούμε τι γίνεται. Και εμείς την μπορούμε να κάνουμε, αλλά να ακούσουμε και τι ακούσατε για τους μαθητές, ο καθένας και τα βιώματά του, πώς αυτό το έργο τον επηρέασε στη ζωή του. Αλλά έχει παραχθεί έργο, πάρα πολύ σπουδαίο έργο. Σε επίπεδο πανεπιστημίων, όπως σας είπα, μεταπτυχιακά, διδακτορικά, σε εκδόσεις βιβλίων. Θα δούμε βιβλία, θα δούμε βραβεύσεις από εξωτερικό. Ακολουθούν έτσι πολύ σπουδαία. Και όλα από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί γνώρισαν και διδάχτηκαν από την Άννα Ευσταθείου. Οπότε στο Θεόδουλο Λόγος, ο οποίος θα συντονίσει έτσι και λίγο την συζήτηση και το αφιέρωμα αυτό. Ευχαριστούμε, Ειρήνη, και για τα υπερβολικά καλά λόγια. Δεν θα πω τίποτα, θα μιλήσω αργότερα. Απλώς επί της διαδικασίας θα συντονίσουμε λίγο. Επειδή είμαστε αρκετοί, ο καθένας μπορεί να πει ό,τι νομίζει ο ίδιος, αλλά θα παρακαλέσω να μην υπερβεί τα 4 με 5 λεπτά, ώστε να μπορέσουμε να μιλήσουμε όλοι και να μην νυχτώσουμε, ξημερώσουμε. Εντάξει, αυτό μόνο ήθελα να πω. Θα δώσω πρώτα το λόγο σε ένα μαθητή της, το κύριο Γεώργιο Κατσιφάρα, παρακαλείται να προσέλθει, και τον έβαλα πρώτον διότι θα πει και μερικά βιογραφικά για τη δασκάλα. Κύριε Γεώργο, ορίστε, ορίστε. Χαίρετε. Ο δε κοντούντιν φεύκ είχε εν μοίρα θανάτου την αείμνη στην Άννα Τζιροπούλη Ευσταθείου, την αγαθήν ημών καθηγήτριαν, και κατά πλήρωσιν του Σολωνίου ρήματος, μη δε άκλαυστος αυτή έμολε θάνατος. Αλλά φίληση κατέλη πεθανούσα άλγια και στον αχάς. Το απροσδόκητον του θανάτου της αλής του μνήμης καθηγητρίας συνετάραξε και κατέβαλε πάντα στους φιλείς τους και φίλους οικείους αυτής, και χεινώντας δ' αυτούς υπό τη σαρή του λύπης κατέστησεν. Καγώ αυτός, κατέρχομαι υπό πολλής και μεγάλης θλίψεως, μόλις δυνάμενος να παραδώσω εις λύθην των θάνατων αυτής. Εν τη αυτή περιπτώση είναι ενθυμητέων το του επικούρου, το φρικοδέστατο νουν των κακών, ο θάνατος ουθέν προς ημάς. Επειδή όταν μένει μισόμεν, ο θάνατος σου πάρεστη. Όταν δε ο θάνατος παρεί, το θυμείς ούκες μεν. Σφόδρα δε φοβούμαι τι αυτής εμνής ανθρώπου, ηχεί άξιος μνήμων εγώ υπάρξω, αλουδομός αμφιβάλλω ότι ευμενών και επίκρων κριτών ημών θα τύχω. Η φιλτάτη Άννα, η αδράτη ψυχήν γυνή, υπήρξαν άνθρωπος σεμνή καθόλου εν το βίο, αξία καθηγήτρια, φύσης γενναία και απροσποίητος, μιλήχιος και λεπτή, φιλάνθρωπος και φίλη ειλικρινής και αίποτε πρόθυμος, αίποτε παρησιάζουσα, αίποτε αστεία και χαρίεσα ομιλήτρια. Η Άννα Τζιροπούλη Ευσταθείου, εις την εικόνα ή εν την ψυχή ίσομεν, είχε ήθος άπλαστον και ειλικρινές. Εγεννήθη Πειραιή
το 9ο και 30ο και 100ο και 1000ο έτη του παρελθόντος αιώνος. Εσπούδασε περί την ελληνική και γαλλική φιλολογία το Αθήνη Συνεθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστημίο. Περί την γαλλική γλώσσα και λογοτεχνία εσπούδασε το Ινστιτούτο Χανσέντατε, την γαλλική γλώσσα εν την Κάζα Τιτάλια, την ισπανική εν το Ινστιτούτο της Ισπανικής Πρεσβείας και μουσική εν το Οδείο Αθηνών, καθηγητή έχουσα εις την θεωρία και αρμονία της μουσικής των Ακαδημικών Μενέλαων Παλάντιων. Διετέλεσε μέλος της Φιλολογικής Στέγης Πειραιός και του Ομίλου Πειραιός για τη διάδοση της ελληνικής γλώσσης. Ούτινος επί διετίαν διετέλεσε αντιπρόεδρος. Το 9ο, 90ο και 100ο και 1000ο έτη εξελέγει παμψηφί τακτικών μέλος εταίρος της Εμβιλιβάο Ελληνικής Ακαδημίας της Σουασκονίας, καλλιά της γνώσεως, για την ενιαίνη προσφορά και τους αγώνες αυτής υπέρ του Έλληνος λόγου, ομιλά και για την διάδοση των κλασικών σπουδών και τη διάδοση και μελέτη της αρχαίας της ελληνικής γλώσσης και του ελληνιστή σκέπτεστε και διαλέγεστε. Ειδικότερον, η Εμβιλιβάο Ελληνική Ακαδημία ετοίμησε το γέρα της Οφωτάτην διδάσκαλων για το βιβλίο αυτής, πως η ελληνική γονιμοποίησε τον ευρωπαϊκό λόγο. Ούτως έγινε η πρώτη τιμηθήσα υπό της παρούσης εν λόγω Ακαδημίας γίνει. Γνωστή της πάση την χάνει και η στενή φιλία ή τη συνέδεε την έδημον καθηγήτριαν μετά του εν Ισπανία ελληνιστού ακαδημικού καθηγητού Φρεντερίκο Σαγρέδο. Είναι μόνιμο μέλος της Αεροπορικής Ακαδημίας της Ελλάδος, του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, ως και του Αριστοτελικού Ομίλου Αθηνών. Ως εισηγήτρια εν πολλής διεθνές συνεδρίες εν Ελλάδη και εν αυτή τη αλλοδαπή, είχε διαλεχθεί υπέρ των 600 διαλέξεων γλωσσικού κυρίως περιεχομένου. Συμμετείχε εις παμπόλους ραδιοτηλεοπτικάς εκπομπάς, μονίμους και εκτάκτους εν διαφόρες ραδιοτηλεοπτικής σταθμής. Ιστέρον δε ότι διετέλεσε καθηγήτρια εν τη ανωτάτη σχολή πολέμου της πολεμικής αεροπορίας, εν η εδίδαση και η ιστορία της ελληνικής γλώσσης. Διαλέκτρια εν τη σχολή της εθνικής αμήνης και επί πολλά πάμπολα μάλλον έτη είναι η διευθύντρια σπουδών της σχολής ελληνικής αγωγής, όπου εδίδαξε τα ελληνικά γράμματα, όμηρον τον ποιητή, τους τραγικούς ποιητάς και ετυμολογία. Βιβλία της είναι «Η ελληνική αγωγή, μαθήματα αρχαίας ελληνικής γλώσσης, 6 διδακτικά βιβλία», «Πώς η ελληνική γονιμοποίησε τον ευρωπαϊκό λόγο», «Το ημερολόγιο του πατρός της, ημερολόγιο από τον πόλεμο του 1940, με παράλληλα εδάφια από την αρχαία μας ιστορία», «Εργασίες σπουδαστών», «Εσχύλου εφορίων ως Αθηναίου», «Προμηθεύς δεσμότης», «Η μόνη μετάφραση αρχαίου κειμένου», «Σύγχρονος απόδοση αρχαίου κειμένου, εισαγωγή, σχόλια και επίμετρων». Μαζί με τον Κωνσταντόπουλο, «Τραγωδία, νέα δεδομένα», «Έλλην λόγος, πώς η ελληνική γονιμοποίησε τον παγκόσμιο λόγο», «Λεξικόν γκρίκο-ελληνικό-ιταλικό», «Όμηρος Τηλεμάχου Οδυσσίδης, ον τη λέξη λόγος, προσοχή στην Ακρόπολη», «Η μάχη του Μαραθώνος», «Η καταστροφή των ελληνικών βιβλιοθηκών», «Η λαϊλάτης της γνώσεως και της μυθολογίας μας». Και το τελευταίο έργο της, «Σαπφό η ποιήτρια», είδε κάτι μουσα. Κεφαλαιοδός ύπων επιδραμών, τα κυριότατα του χαρακτήρος της αλίστου μνήμης η μετέρας καθηγητρίας Άννης Τζιροπούλευ Σταθίου. Είναι μίλια μανακρόν και πώς επαχθείς ορμός λόγος καταστεί. Ενθυμήθητη πάλι ο ομίγινην το του επικούρου λιθέν. Ο θάνατος ουθέν προς ημάς. Το γάρδια λιθέν αναισθητή, το δε αναισθητούν ουδέν προς ημάς. Η Άννα Τζιροπούλευ Σταθίου ετελέφτησε αναθήμησιν τη Δευτέρα Ιανουαρίου 9ου και 10ου και 100ου και 1000ου διούσα έτη 80, ήδη γυραιά. Ευχαριστούμε τον Γεώργιο και για τη γλώσσα που χρησιμοποίησε, είδατε. Κατά προτεραιότητα θα μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο σε μαθητές της Άννας που διδάσκουν στη σχολή της κυρίας Μαυροπούλου, της Ειρήνης, τη σχολή Φρονίν. Θα δώσω λοιπόν ξανά στην Αγγελική την ατζουλά του, όχι για να βγάλει λόγο, αλλά για να πει ό,τι θέλει εκείνη. Λοιπόν, καλησπέρα και πάλι. Εγώ δεν υπήρξα φίλη, δεν την γνώρισα προσωπικά. Ήμουν μαθήτρια της Άννας της Ευσταθίου Τζιροπούλου σε μια ηλικία αρκετά τρυφερή για να με καθορίσει και να με εμπνεύσει και να με καθοδηγήσει στον βίο μου και στο πώς θα μεγαλώσω τα παιδιά μου και στο τι επάγγελμα θα κάνω και σε πολλά πράγματα και της οφείλω πάρα πολλά. Το μόνο που δεν θέλω να καταχρωστώ το χρόνο σας, θα ήθελα μόνο να σας περιγράψω ένα περιστατικό για να καταλάβετε τι καθηγήτρια ήταν. Ήταν 17 Νοεμβρίου και είχαμε μάθημα στην ελληνική αγωγή Ομήρου Ηλιάς, τελευταία ραψοδία, πώς ο Αχιλλεύς, μονομαχία Αχιλλέως Έκτορος. Παίρνω λίγο αργά, με συγχωρείτε, λίγο συγκίνηση, λίγο δεν θα τα πω όμως. Λοιπόν, ο Αχιλλεύς και ο Έκτορ μονομαχία, μονομαχούν.
Είναι 17 Νοεμβρίου και όλοι ξέρουμε που βρίσκεται η ελληνική αγωγή εκεί στο Πολυτεχνείο δίπλα. Και όλοι ξέρουμε ότι εκείνη την ημέρα είναι επικίνδυνο να πας εκεί. Μια μολότοφ θα αντιφάς, τις φωτιές θα πέσεις, δεν έχεις μέσο να φοβάσαι να πας. Η Ιλιάδα δε, για να τη διαβάσουμε, υπάρχουν άπειρα βιβλία, την παίρνουμε και σπίτι μας και τη διαβάζουμε. Ποιος δεν ξέρει ότι ο Αχιλλέας σκοτώνει τον Έκτορα. Παρόλα αυτά, δεν μπορούσα να μην πάω. Γιατί έπρεπε να ακούσω να διδάσκει το μάθημα αυτό η Άννα με τον τρόπο που το δίδασκε. Ο πατέρας μου είχε πάθει 5 κεφαλικά επεισόδια. Πάω και βρίσκω μια τάξη γεμάτη. Βρήκα μια τάξη γεμάτη. Ήθελαν όλοι να ακούσουν την Άννα Τζιροπούλου Ευσταθίου πώς θα το διδάξει. Δεν δίδασκε απλές γνώσεις. Το ένιωθε. Έπαιζε δίδασκε θεατρική παράσταση. Έβγαινε από την ψυχή της, τους αγαπούσε όλους εκείνους για τους οποίους μας μιλούσε, τους αγαπούσε τους παππούδες μας. Μας έκανε να τους νιώθουμε παππούδες. Κάθε έκφραση των ματιών της, κάθε κίνηση των χεριών της, κάθε χρωματισμός της φωνής της, μας έδινε μία γνώση. Δεν χρειαζόταν να σου πει πολλά για να σε διδάξει. Έδινε παράσταση, δεν θα ξεχάσω ποτέ. Μας είπε μια φορά για να καταλάβουμε τη διαφορά μεταξύ της ελληνικής γλώσσης και των βαρβαρικών γλωσσών, όπως έλεγε. Μάλιστα έλεγε την αγγλική και την γερμανική, τα βαρβάρους γλώσσα σου καπαίω. Λοιπόν, το θυμάστε. Μας είπε λοιπόν, πώς είναι να λες Βασίλειος, ωραίο όνομα, Βασίλειος, και μετά να το πάρεις αυτό και να το κάνεις Μπιλ. Μπιλ. Βασίλειος. Μπιλ, δεν μπορώ να το κάνω όπως εκείνη. Δεν χρειαζόταν να καθίσει να σου πει, να σου εξηγήσει πώς άλλαξαν. Έπαιζε θέατρο. Γιατί το ένιωθε, γιατί το αγαπούσε. Ήταν μοναδική, αναντικατάστατη. Όρισε τις ζωές μας. Τον τρόπο του σκέπτεστε, τον τρόπο του ζει. Τα πάντα. Είναι τεράστια η απουσία της. Είχα την τύχη επί 8 χρόνια, μια φορά την εβδομάδα, να την βλέπω. Ευχαριστώ τον Θεό γι' αυτό. Αυτά. Ευχαριστούμε, Αγγελική. Θα παρακαλούσα ένα πράγμα. Επειδή μερικοί γνωριζόμαστε, αλλά μερικοί πιθανόν να μην θυμάται κάποιος, όποιος λαμβάνει το λόγο, ας αυτοσυστήνεται ξανά και ας λέει τι σχέση είχε. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Ευσταθία Βαλιάντζα. Ευχαριστώ. Εγώ έμπαινα στην τάξη αμέσως μετά την Αγγελική. Ήταν η προηγούμενη τάξη. Η επόμενη ήταν η δικιά μας. Αλλά για 3 χρόνια, όχι για 8, για 3. Γνώρισα την Άννα το 2001. Πώς, κάποιοι φίλοι μου είπαν, έλα μαζί μας, γίνεται ένα σπουδαίο μάθημα αρχαίων ελληνικών. Και πήγα. Παρά το ότι ήμουν πολύ φορτωμένη επαγγελματικός, κάναμε μάθημα 8 με 10. Αλλά παρότι μπαίναμε κουρασμένοι, βγαίναμε ξεκούραστοι. Γιατί? Γιατί η Άννα δίδασκε όλες τις λέξεις ετυμολογικώς. Αυτό ήταν το μεγάλο μυστικό. Μας εξηγούσε τη λογική της γλώσσας μας. Επομένως, τι έκανε? Έκανε το μυαλό μας να δουλεύει πολύ περισσότερο, διότι εκτός από τη λέξη μαθαίναμε και το νόημά της. Κάποια στιγμή λοιπόν, όταν είχα ξεκινήσει τη διατριβή μου και ταυτοχρόνως συνέχιζα τα αρχαία ελληνικά, Ιλιάδα και Οδύσσια μας δίδασκε η Άννα, γίναμε φίλες. Διότι εγώ της έλεγα ωραία πράγματα που αφορούσαν την δομή και λειτουργία του εγκεφάλου, ήταν μέσα στη διατριβή μου και φυσικά όλα αυτά πέδευαν το μυαλό μου. Και εκείνη μου λέγε περισσότερες λέξεις, περισσότερα αρχαία ελληνικά, στις ώρες που περνάγαμε κατηδίαν. Είχα την τύχη, τη σπουδαία τύχη, να είναι πάνω από 10 χρόνια πολύ κοντά. Γιατί ήμασταν. Το σπίτι μου ήταν πολύ κοντά στο σχολείο και η Άννα μου αγάπαγε, φαίνεται μάλλον έβλεπε μια καλή μαθήτρια, παρότι μηχανικός, είμαι διδάκτορ μηχανικός, περιβάλλοντος, και
αποφάσισε. Και καλό άνθρωπο, γιατί έβλεπε για τον άνθρωπο. Δεν ξέρω, ελπίζω. Και έτσι κάναμε πάρα πολύ παρέα, τουλάχιστον μια δεκαετία. Τουλάχιστον. Μετά μετακόμισα και πήγα λίγα πολύ μακρύτερα από το κέντρο. Ήταν λίγο πιο δύσκολο να βρισκόμαστε. Όμως ποτέ, μα ποτέ, δεν σταματήσαμε να έχουμε επαφές, είτε σε εκδρομές, είτε τηλεφωνικές, είτε μέσα από το Θανασάκη, το σπουδαίο εγγονάκι της, είτε μέσα από τον Τάσο, το γιο της, σε κάποιες γιορτές και πανηγύρις. Αυτή η επαφή μου έδωσε ένα τεράστιο πλούτο γνώσης, όπου εγώ ως μηχανικός που δεν είχα διδαχθεί, πήγα στο πρακτικό γυμνάσιο Ρένων Βόλου, τότε δεν υπήρχαν καν κλασικά λύκεια, συγγνώμη, πρακτικά λύκεια για κορίτσια, μέχρι τις 9 μηχανικός, όπου να πάει στα γυμνάσια Ρένων. Έτσι λοιπόν είχα χάσει το τρένο των αρχαίων. Με την Άννα το ξαναβρήκα και ήταν πάρα πολύ σπουδαίο. Έκανε άλλη ποιότητα στο κεφάλι μου. Αυτό που μελετούσε κατά αυτό το χρόνο. Όταν λοιπόν της έδειξα μια εικόνα των πανεπιστημιακών εκδόσεων Κρήτης που έδειχνε πώς ενεργοποιείται ο εγκέφαλος όταν ακούς λέξεις, όταν απλώς διαβάζεις λέξεις ή όταν σκέφτεσαι λέξεις και υπάρχουν τεράστια διαφορά, η Άννα ενθουσιάστηκε και πήρε την εικόνα και την έχει μέσα από τις πρώτες σελίδες μέσα στο εντυλέξη λόγος. Είναι αυτή ακριβώς η εικόνα. Βέβαια αργότερα και στα δικά μου συγγράμματα αυτή η εικόνα επαναλήφθηκε. Είναι πάρα πολύ σπουδαία εικόνα. Και είναι αυτό η συνέπεια της ελληνικής γλώσσας. Μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να σκεφτόμαστε τις λέξεις, άρα να ενεργοποιούμε τον εγκέφαλό μας παραπάνω. Ίσως εκεί είναι και ένα μικρό κλειδί, γιατί οι Έλληνες μπορούν να είναι πιο σπουδαία δημιουργικά μυαλά. Εκτός από όλες αυτές τις φιλίες, αυτή τη στιγμή τις πρότεινα να είναι μέλος σε μια τεράστια ομάδα που δημιούργησα εκείνη την εποχή. Ήμουν σύμβουλος σε ένα υπουργείο και είχα προτείνει να κάνουμε, είχαν αρχίσει να γίνονται τα ψηφιακά αρχεία στα υπουργεία. Πολύ νωρίς, 2002 αν δεν κάνω λάθος. Έτσι λοιπόν αυτή η ομάδα έκανε ένα ψηφιακό υλικό για την ανάπτυξη της χώρας με χωρικά δεδομένα, δηλαδή πού μπορεί να αναπτυχθεί η χώρα, ποια είναι η χώρα μας, ποια είναι η πατρίδα μας και αυτά και εκείνα, έτσι. Ψηφιακός. Όμως θεωρούσα και μέσα στις προδιαγραφές του έργου είχα εγώ προτείνει ότι οπωσδήποτε θα καταγράφουμε και τη γλώσσα, γιατί είναι στοιχείο αναπτύξεως. Δεν είναι μόνο η γη, δεν είναι μόνο η θάλασσα, δεν είναι μόνο οι πόροι. Είναι πόρος η γλώσσα. Άννα θα έρθεις. Και η Άννα ήρθε. Εδώ έχω το κομμάτι της γλώσσης που δομήθηκε τότε. Είχα ευτυχώς την πρόνοια να βγει και σε CD και θα το παραδώσω στο Φρονίν, διότι παρότι έγινε αυτή η ψηφιακή βάση δεδομένων και είχε πολλά σημαντικά στοιχεία για τη γλώσσα, το Υπουργείο σταμάτησε να πληρώνει το διαδίκτυο και ο axiosvios.gr σταμάτησε να υπάρχει και είναι κρίμα. Έτσι. Ιδίως που χρειαζόμαστε ανάπτυξη, κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι εκτός βάσεως και ελπίζω το Φρονίν να το ανεβάσει. Είναι δημόσιο κτήμα. Μπορεί να το ανεβάσει το Φρονίν στην ιστοσελίδα και να είναι κοινό. Πρόκειται για ένα τεχνικούς όρους και ελληνογαλλικό λεξικό. Τα ελληνικά στα γαλλικά. Από πανάρχια δηλαδή κείμενα που ψηφοποιηθήκαν τότε για αυτή τη δουλειά. Έχω πάρα πολλά να θυμάμαι, έχω πάρα πολλά να θυμάμαι, θα πω ένα τελευταίο. Είναι ένα, η Άννα είχε ένα μικρό φόβο για το χρόνο. Δεν ήθελε να αποκαλύπτει την ηλικία. Και θα ήθελα πάρα πολύ να την είχα σήμερα μπροστά μου, γιατί ακριβώς ένα χρόνο πριν, και δεν ξέρω αν αυτό είναι τυχαίο, το Γενάρη, δηλαδή το μήνα που έφυγε πέρυσι, κυκλοφόρησε για πρώτη φορά διεθνώς, κυκλοφόρησαν από δύο εταιρείες διεθνώς, τα τεστ που μιλάνε όχι για τη χρονολογική ηλικία, αυτή ξεχάστε την, δεν υπάρχει. Υπάρχει η βιολογική ηλικία. Το πόσο χρονών είσαι είναι αυτό που έχεις καταφέρει μέσα στο βίο σου, με τις εμπειρίες και οτιδήποτε έχεις περάσει. Και πώς τεκμέρεται, με συγκεκριμένα τεστ, επιγονιδιακοί δείκτες λέγονται, που μπορούν να το κάνουν κάποια εργαστήρια. Δυστυχώς, τα δύο πρώτα εργαστήρια που βγήκαν τα έχουν πολύ ακριβά,
κοστίζει 300 ευρώ το ένα και είναι δύο τα τεστ, δηλαδή ούτε λίγο ούτε πολύ, σου χρεώνουν ένα 500-600 ευρώ. Περιμένετε λίγο, θα γίνουν πάρα πολύ φτηνά αυτά τα τεστ εντός ολίγου. Είμαι βέβαιη ότι η Άννα, αν έπαιρνε αυτό το τεστ, θα έδειχνε τουλάχιστον 10 χρόνια νεότερη. Τουλάχιστον. Είμαι βέβαιη. Ο μυαλό της είχε τουλάχιστον τόσο νεότερη ηλικία. Έτσι. Όμως νομίζω ότι στεναχωρέθηκε πάρα πολύ με την κρίση την οικονομική που παράσαμε. Αυτό ήταν καθοριστικό, όσο μπορώ να ξέρω. Δεν θα την ξεχάσουμε όμως ποτέ, δεν έχει καμιά σημασία. Όλοι θα πεθάνουμε, δεν υπάρχει, η μόνη βεβαιότητα είναι αυτή. Το θέμα είναι τι αφήσαμε πίσω. Και η Άννα άφησε πάρα πολλά για να συνεχίσουμε όλοι εμείς που πήραμε τα φόρτα της. Σας ευχαριστώ. Και καθώς όλο ένα θα ισορροπούμε μεταξύ συγκινήσεως και αυτοκυριαρχίας, θα δώσω το λόγο στον πολυπράγμονα συνεργάτη και της Άννας και της παλαιάς σχολής και εδώ του Φρονίν, ο οποίος ως αρχείον πολιτισμού μαγνητοσκοπεί και τη σημερινή ημέρα μνήμης, τον Γιώργο το Λεκάκη. Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Πολύ συγκινητική μέρα σήμερα, ιδιαίτερη μέρα σήμερα, δεν το περίμενα να είναι έτσι. Και είναι ιδιαίτερα συγκινητικό να μιλάς σε ανθρώπους που την ξέρανε, τι να τους πεις. Πιο πολλοί από εσάς ήταν μαθητές της και τη ζήσατε πιο πολύ από εμάς. Εγώ έκανα μάθημα στη διπλανή αίθουσα και ήμουν ο τακουστής της. Στην ουσία κρυφά άκουγα. Και αυτά που έλεγε φωναχτά, επειδή τα ακούγαμε, τα συζητάγαμε εκεί μέσα. Οπότε δεν κάνα μάθημα με αυτά που έλεγα εγώ, κάνα μάθημα με αυτά που λέγε εκείνη. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, να ακούσεις έναν άνθρωπο, διότι οι αρχαίοι μας πρόγονοι, αν δείτε τα βιογραφικά τους, δεν λένε σπούδασα με τον τάδε, δεν λένε διάβασα τα βιβλία, λένε άκουσε μαθήματα από τον τάδε. Άκουσε μαθήματα από τον τάδε. Τον άκουσε να μιλάει. Τον άκουσε να διδάσκει. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, διότι όταν ακούς έναν άνθρωπο να μιλάει, η ακοή είναι πάρα πολύ σπουδαία αίσθηση. Όταν παίρνεις, εκτός από τον ήχο της φωνής του, τη στάση σώματος, τη γλώσσα σώματος, τα συναισθήματα, τον βλέπεις, βλέπεις που τσακίζει το πρόσωπο, βλέπεις που πονάει, βλέπεις την αλήθεια στα μάτια του. Έχει ο Καζαντζάκης ένα πολύ ωραίο ρήμα στην Οδύσσειά του, λέει αυτός τον ταυροκοίταξε, που σημαίνει ότι με αυτό το βλέμμα δεν έψαχνες να βρεις αν αυτός λέει αλήθεια, αφού το βλέμμα του την ώρα που το έλεγε ήταν το βλέμμα του Ταύρου. Πολύ αργότερα το είδαμε στην ταινία Rocky, το Eye of the Tiger, που έγινε και παγκόσμια επιτυχία. Δηλαδή έχει σημασία το βλέμμα σου την ώρα που λες κάτι. Πότε πείθεις? Όχι αν αυτό που λες είναι αλήθεια ή όχι, πρωτόγνωρο ή όχι, μπροστάρικο ή όχι. Πείθεις εάν ξέρεις πολύ καλά τι λες. Εάν είσαι σίγουρος για αυτό που λες, τότε το μάτι σου είναι διαφορετικό, η στάση σώματός σου είναι διαφορετική και μπορείς να πολεμήσεις στρατούς. Η χρονιά που μας πέρασε ήταν άδικη για την Ελλάδα. Το ουράνιο οικοδόμημα που δόμησαν όλοι οι πνευματικοί Έλληνες που πέρασαν από εδώ, έχασε δύο μεγάλους κύονες, τον Σαράντο τον Καργάκο και τον Μανώλη τον Μικρογιαννάκη. Και έχασε και ένα στολίσμα, μια καριάτιδα, την Άννα της Ζηροπούλου. Θεωρώ λοιπόν ότι ήταν πολύ άδικη αυτή η χρονιά για τον πνευματικό κόσμο της Ελλάδος. Δύσκολα φέρνω στο μυαλό μου ξανά μια τέτοια συγκυρία απολειών εν σειρά. Όμως τολμώ να πω ότι κατά κάποιον τρόπο ήταν και συνειδητή η απουσία, το φευγιό. Ειδικά για την Άννα, μην μιλήσω για τους προηγούμενους φίλους μου, ειδικά για την Άννα ήταν πολλά τα χρόνια που μου έλεγε δεν μπορώ να βλέπω αυτή την κατάπτωση, αυτή την ξεφτύλα, το ένα πίσω από το άλλο, τι κατραπακές και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
να προκόβουν, να προωθούνται άνθρωποι οι οποίοι διαδίδουν ανθεληνικά πράγματα, λένε ψέματα και παίρνουν διακρίσεις, βραβεύονται, έχουν ομιλίες σε συνέδρια, ανακοινώσεις, σε πανεπιστήμια, σε διαλέξεις, σε προβολές, τηλεοράσεις. Και κάποιοι οι οποίοι ορθώνουν ένα λόγο που θα μπορούσε να κάνει, να δώσει μια ανάταση στον Έλληνα, να τον κάνει να χάρει, να γελάσει λίγο το χυλάκι του, να είναι αποκλεισμένοι και απομονωμένοι. Ξέρετε, αυτή η πειραιώτισσα, η Άννα, πέτυχε ό,τι πέτυχε γιατί ξέρε μουσική. Δεν έχει σημασία αν είχε ή δεν είχε φιλολογικές σπουδές. Δεν έχει σημασία αν είχε ή δεν είχε, ήξερε γαλλικά. Έκανε μουσική με τον επίσης μεγάλο πειραιώτη Μενέλαο Παλάντιο. Εάν οι πειραιώτες ήξεραν τι πνευματική κληρονομιά έχουν, θα ήταν σε αυτή την Κατάντια ο Πειραιάς, μια από τις τελευταίες πόλεις πνευματικά της Ελλάδος. Ξέρετε τι είναι να ξέρεις μουσική και να μιλάς για τη γλώσσα? Μόνο τότε μπορείς να καταλάβεις την προσωδία, τα μακρά και τα βραχαία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβετε ότι τα τρία βασικότερα μαθήματα που είχε στην παιδεία του ο κάθε Έλληνας στην αρχαιότητα δεν διδάσκονται πλέον στα σχολεία. Και ένα από αυτά ήταν η μουσική. Η μουσική έχει καταντήσει στα σχολεία μας ώρα του παιδιού, αν υπάρχει. Αν υπάρχει. Η ώρα του διαλύματος κλπ. Εάν δεν ξέρουμε μουσική, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τις έννοιες του λόγου, της αρμονίας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τίποτα. Τελευταίο μου ταξίδι μαζί της ήταν πριν 7 περίπου χρόνια στην Κρήτη, στο Ηράκλειο, σε ένα συνέδριο που ήμασταν καλεσμένοι και ήμασταν συνομιλητές για την αρχαία ελληνική τεχνολογία. Και ήμασταν και στο πλοίο μαζί, κατά σύμπτωση πήραμε το ίδιο πλοίο να πάμε στο Ηράκλειο και τη συνάντησαν, δεν ήξερα θα πάει με τη συγκεκριμένη γραμμή. Και ήταν από τις ωραιότερες βραδιές που κάτσαμε χρεγά και μιλήσαμε. Και τη ρώτησα, τι θα πεις εσύ για την τεχνολογία? Μου έκανε εντύπωση που την είδα και σαν τέτοιο συνέδριο. Μου λέει, για τη γλώσσα. Είναι το μεγαλύτερο εργαλείο. Και πράγματι η ομιλία της στο συνέδριο αυτό στο Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο είχε, ήταν γεμάτη αίθουσα, από απλούς κριτικούς και από όσους είδαν φως και μπήκαν. Δεν ήταν ούτε ένας από το Πανεπιστήμιο του Ηρακλείου. Ούτε ένας. Ούτε ένας. Είχαμε κρατήσει μπροστινές θέσεις για κάποιους καθηγητές. Ούτε του αντικειμένου τους, του τεχνολογικού. Μιλήσαμε, ήταν ένα πολύ ωραίο συνέδριο, τα πρακτικά υπάρχουν. Και πάλι θυμηθήκαμε στα διαλύματα αυτά που λέγονται πίσω από τις έδρες και αυτά ήταν τα πιο σημαντικά. Θυμηθήκαμε σκηνές και πράγματα και απόψεις που συζητάγαμε με τον Μικρογιαννάκη και τον Καργάκο, που προσπαθούσαμε να δούμε τι κρύβεται πίσω από αυτό που λένε στα συνέδρια. Αυτοί που τα λένε και αυτοί που κάνουν αυτές τις ανακοινώσεις. Γνωρίζοντας ότι αφού αυτό που ανακοινώνει το πρώτο βήμα έχουν ήδη σκεφτεί και πραγματώσει το 20ο. Και προσπαθούσαμε να βρούμε τι λάκκο υπάρχει πίσω από αυτό. Παραδείγματος χάρη το θέμα της ετυμολογίας. Θα έχετε ακούσει βέβαια ότι ετυμολογία έχουν όλες οι γλώσσες. Ετυμολογία που λένε έχουν και άλλοι λαοί. Και πολλοί που απέκτησαν γλώσσα το 17ο αιώνα με συνέδριο. Θα έχετε ακούσει ότι δεν είναι τώρα να τα συζητάμε αυτά τα πράγματα και να τα σκεφτούμε, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, ότι η ελληνική, η αρχαία ελληνική γλώσσα, εκμάθηση κάνει καλό στον εγκέφαλο. Αν το πείτε παρά έξω, έξω από εδώ, εδώ στις καφετέρες που είναι στο Θησείο, κάποιοι θα γελάσουν, κάποιοι θα σηκωθούν να φύγουν, κάποιοι θα σε πούνε γραφικό. Αυτό το έχουμε αντιμετωπίσει όλοι, το έχουμε δει στους δασκάλους των παιδιών μας, στα σχολεία. Εμένα με φώναξε η δασκάλα στο γυμνάσιο του γιού μου να μου πει, σας παρακαλώ μαζέψτε τον λίγο το γιο σας, γιατί μου λέει ότι η μυθολογία είναι ιστορία. Και μπερδεύει, λέει, και τα άλλα παιδιά τα οποία έχουν αποκρισταλώσει στον εγκεφαλό τους ότι η μυθολογία είναι ψέμα. Έχουμε εδώ και τον κύριο Σταύρο Παπαμαρινόπουλο που παλεύει με την ΜΑΕΜ πόσα χρόνια για να το βάλει αυτό, όχι στο κεφάλι, έστω να... Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι έχουμε να αντιπαλέψουμε
όχι ένα σύστημα, μια πολυπλοκότητα, πολλά σύμπαντα μαζί, που θα λέγει ο Κασατζάκης. Λοιπόν, ξέρετε κάτι. Όταν έρθουν σήμερα στρατοί να σε πολεμήσουν, θα πάρεις τα όπλα και θα τους χτυπήσεις. Αν έχεις όπλα και αν δεν έχεις κλείσει τις δικές σου πολεμικές βιομηχανίες. Όμως, και αν δεν έχεις όπλα, αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα για να πολεμήσουμε όλα αυτά τα πράγματα είναι τα συγγράμματα των αρχαίων μας συγγραφέων και φιλοσόφων. Δηλαδή, τι μας έμεινε. Δεν πολεμάμε σήμερα με το σπαθί, το μυκηναϊκό σπαθί που βρήκαμε θαμένο σε μια γη. Δεν παίρνουμε το κράνος του Μιλτιάδη από την Ολυμπία να το φορέσουμε να πάμε να πολεμήσουμε. Τι παίρνουμε, τα γραπτά του Αριστοτέλη, του Πλάτωνα, του οποιοδήποτε. Με αυτά πολεμάμε σήμερα. Άρα λοιπόν, τι θέλω να πω με αυτό. Ότι αυτά που αφήνουν οι πνευματικοί άνθρωποι, τα γραπτά τους κείμενα, είναι τα όπλα του μέλλοντος. Τα όπλα του τώρα είναι ίσως ένα τζιπ, ένα άρμα και ένα πιστόλι. Αλλά τα όπλα του μέλλοντος είναι τα πνευματικές παρακαταθήκες των πνευματικών μας ανθρώπων. Και έτσι, σκεπτόμενος τον Μικρογιαννάκη, προσπαθήσαμε να αλλάξουμε την ύλη της σχολής των Ξεναγών, όταν ήταν διοικητής, το 40 τον Καργάκο, που δεν τον τίμησε ποτέ καμία πολιτεία. 40 βιβλία και ένα βραβείο. Ένας δεν του έδωσε ένα βραβείο. Την Άννα, με πόσα τράβηξε στο τέλος και πόσα άκουσε. Έχω να σας πω τούτο, ότι οι σημερινοί, οι φθαρτοί, οι αναλώσιμοι, όλοι οι μικροί φτωχοί και ανόητοι που λέω στο τραγούδι μου, μπορούν να σε πολεμήσουν σήμερα. Οι πνευματικοί άνθρωποι όμως σου δίνουν τις παρακαταθήκες για να πολεμήσει η Ελλάδα και οι τότε Έλληνες τους αντιπάλους τους σε 100 και 200 και 300 και 500 και 1000 χρόνια μετά. Σας ευχαριστώ, να είναι γέροι. Ευχαριστούμε, Γιώργο Λεγάκη. Συνεχίζοντας, δίνοντας τη σκυτάλη, θα ήθελα μόνο, για και ανέφερε και το Μικρογιαννάκη και τον Καργάκο και την Άννα μας, ο Ελίτης σε ένα από τα τελευταία του ποίηματα, καταλήγοντας, έλεγε: «Όλα χάνονται, του καθενός έρχεται η ώρα. Όλα μένουν. Εγώ φεύγω, εσείς να δούμε τώρα». Λοιπόν, θα δώσω το λόγο σε μία ιδιαίτερη γυναίκα, η οποία δεν ήταν η μαθήτριά της τυπικά στο σχολείο, αλλά ήταν η κεντίστρα της. Ήταν αυτή που πληκτρολόγησε όλα της τα βιβλία, οξία, την οξία, βαρία και περισπομένη, με όλη εκείνη τη σχολαστικότητα, της τελειότητας που απαιτούσε η Άννα και δεν μπορούσε να το κάνει απλώς ένας επαγγελματίας. Η Σοφία η Αθήνη είναι κοντά μας, που μας έφερε και τις φωτογραφίες και θα μιλήσει. Σε ευχαριστούμε. Λοιπόν, θα ήθελα να πω και εγώ με τη σειρά μου για την Άννα. Η Άννα Τζιροπούλου Ευσταθίου, σπουδαία Ελληνίδα, περισπούδαστη, μοναδική καθηγήτρια, εδίδαξε την αρχαία ελληνική μας γλώσσα για 25 συναπτά έτη νυχθημερών, με ένα ιδιαίτερο και διοφυή τρόπο στην ελληνική αγωγή. Παράλληλα έγραψε τα βιβλία των μαθημάτων της και του καθηγητού και της μελέτης. Ακόμη έγραψε δύο τεράστια μοναδικά λεξικά, πώς η ελληνική γονιμοποίησε τον παγκόσμιο λόγο, και άλλα πολλά βιβλία καταρρύπτοντας πολλές ιστορικές αναλήθειες. Η καθηγήτρια, η δασκάλα μας, όπως την αποκαλούσαν οι μαθητές της, ενώ εγώ που ήμουν στενή συνεργάτης της και καλή φίλη, την αποκαλούσα καθηγήτρια Άννασα, διότι ήταν η μούσα μου και διότι αυτή πάσης παιδί εις αρετήν άμεμπτον διδάξασα. Η Άννα Τζιροπούλου Ευσταθίου τίμησε με την ύπαρξή της και το έργο της την Ελλάδα και όλους εμάς τους Έλληνες. Θα την ευγνωμονούμε και θα την μνημονεύουμε για πάντα. Αιωνία της η μνήμη. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν,
συνεχίζουμε. Τώρα δεν θέλω να καλώ εγώ. Μπορείτε να σηκώσετε τα χέρια, ένας-ένας να πάρει το λόγο. Μέχρι να σκεφτείτε, θα δώσω το λόγο για να δούμε πώς γονιμοποιεί και τους μαθητάς. Σε έναν μαθητή που παρακολούθησε, έμαθε και έπαθε μέχρι να βγει. Στο Γιώργο το Λυλικάκι. Έλα Γιώργο. Το βιβλίο κάτω από ό,τι, από ό,τι θυμάμαι, δεν εντάξει. Να την θυμάστε και να τη θυμόμαστε και εμείς όλοι. Γιατί, γιατί αν δεν ήταν η Άννα, εμείς σήμερα δεν θα είχαμε μαζευτεί εδώ. Εάν δεν ήταν η Άννα, με τα νάματά της δεν θα μας είχε γαλουχήσει. Εάν δεν ήταν η Άννα, δεν θα ερχόμουν τώρα εγώ εδώ να σας πω ότι σαν άξιος μαθητής της, τέλος πάντων έκανα κι εγώ ένα πόνημα, τέλος πάντων για να συμβάλλω κι εγώ σε αυτά τα οποία έφτιαξε εκείνη. Αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό. Το θέμα είναι η Άννα, τον καιρό που μας δίδαξε, μας δίδασκε, τι, πώς ήτανε. Τώρα εγώ αυτό θα πω, εκεί θα περιοριστώ, δεν θα πω περισσότερα, δεν θα πλατιάσω, θα πω πως ήταν μια γυναίκα με φοβερό διδακτικό χάρισμα, μια καθηγήτρια που αυτό το αστραποβόλο βλέμμα της σου έδινε όλο το συνέστημα που είχε μέσα της, σου έδινε όλη τη γνώση και την αποκόμιζες. Ήταν μια πανύψηλη θεά την ώρα που δίδασκε, εξ καθέντρας δίδασκε, και εμείς τα ακούγαμε και χινότες τα ακούγαμε, και πραγματικά έβαλε το σπόρο της. Και όπως βλέπουμε, όλοι μας είμαστε ενθουσιασμένοι από τη διδαχή της, και να είμαστε καλά, να τη θυμόμαστε. Εν πάση περιπτώσει τώρα, να κάνουμε, ναι, τώρα θα το πει η δασκάλα μας, θα το πει τώρα η δασκάλα. Εγώ θα κάτσω να πω ότι ο ελληνικός, θα κάτσω να πω ότι μας έλεγε από ό,τι θυμούμε ότι δεν είναι τίποτε άλλο η επική ποιήση παρά όπως η όπερα σήμερα, είναι μουσική. Και να, αυτοί οι μονόλογοι είναι οι άριες που έχουν οι ηθοποιοί στην όπερα. Ακριβώς αυτό προσπάθησα και εγώ να δώσω στον σύγχρονο ελληνικό λόγο. Δεν ξέρω αν τα κατάφερα. Εντάξει, να είστε καλά και να είναι καλά. Να είναι καλά εκεί που είναι. Να σε ευχαριστούμε, Γιώργο. Είναι εξαιρετικό, είναι μεγάλο έργο. Καταλαβαίνετε, ναι, στις εποχές μας να εκδοθεί ένα τέτοιο έργο, έτσι, εκδόσεις Γρηγόριο, Μύρου Ηλιάς, πολύ μεγάλο έργο. Και ο κόπος του Γιώργου, αλλά θέλω να πω αυτό που σας έλεγα, ότι θάλει το έργο της, γιατί έχουμε τέτοια έργα πλέον, δηλαδή τέτοιο επίπεδο, όχι απλώς μια εργασία ή μια ανάρτηση ή δεν ξέρω τι. Και απλώς να πω κάτι που δεν είπα στην αρχή, έχουμε ξεχάσει έτσι να πούμε ότι όλα αυτά έγιναν έτσι με μεγάλες θυσίες από την κυρία Άννα, που σημαίνει ότι και η οικογένεια, μια οικογένεια πίσω, τη στερήθηκε. Ενώ αγαπάει όλη την οικογένεια, ξέρω το όλο για το Θανασάκη, πάντα εντάξει μίλησε για το Θανασάκη, τον Αλέξανδρο, εννοείται την οικογένεια, τα παιδιά της. Αλλά σκεφτείτε ότι δεν ήταν κοντά, γιατί νύχτα, μέρα διάβαζε. Δεν είναι η κλασική γιαγιά, έτσι δεν είναι. Οπότε ένας έπαινος είναι και προς την οικογένεια. Δεν είναι εύκολο, δηλαδή όλοι θέλουμε μια χείρα βοηθείας μετά από τη γιαγιά που θα κρατήσει το παιδί, που θα μας βοηθήσει στο σπίτι. Οπότε είναι μια ολόκληρη οικογένεια που έχει μαζί της, έτσι, πώς να το πω, και στερηθεί, αλλά όπως και το κάνουμε, αυτό. Έχει συνδράμει και μόνο, ότι μόνο. Μεταξύ των παιδιών και των πνευματικών παιδιών μοίραζε πάντα το χρόνο της. Αλλά ο Θανασάκης δεν έμεινε ποτέ παραπονεμένος, το ξέρουμε. Λοιπόν, η κυρία Κέτη. Παρακαλώ, επειδή δεν ξέρει ο κόσμος,
Να λέτε το όνομα, το επώνυμό σας και πάνω κάτω. Ελάτε, κυρία Κέτη. Ελάτε, κυρία Κέτη. Ωραία, αμέσως μετά. Ο Γιωργάκης έγραψε ολόκληρο βιβλίο. Εγώ έγραψα μόνο ένα ποιηματάκι για την τάξη μας. Το έγραψα το 2010. Λοιπόν, η τάξη μου. Εκεί κοντά στα γυρατιά μου ήρθε ξάφνου μια πετριά. Τους αρχαίους να διαβάζω και το πνεύμα να θαυμάζω. Κι έτσι 10 χρόνια εγώ στη Στουρνάρη τριγυρνώ. Κι ούτε μια στιγμή στα αλήθεια, και δεν λέω παραμύθια, δεν σκέφτηκα καθαρό από εκεί να αποσυρθώ. Μια φορά την εβδομάδα, όλη πάλι η ομάδα, στα θρανία θα σαν παιδιά, να γεμίσει η καρδιά, με τη γνώση την αρχαία, που είναι πάντα τόσο νέα, κάθε λέξη να μετρούμε και που βρίσκεται να βρούμε. Να γυρίσω τη σελίδα. Η δασκάλα μας η Άννα, που έχει αγάπη περισσή για τη γλώσσα μας αυτή, για σκοπό της έχει βάλει ούτε εις να την προσβάλει. Χρόνια τώρα αυτή μοχθεί για να μείνει καθαρή. Και αν τολμήσεις να ψελίσεις, μπαμπινιώτη το έχει πει. Μαύρη μοίρα θα σε βρει. Όλοι πάνω σου θα πέσουν του διώσει κεραυνοί, κι ούτε η ήρα θα σε σώσει, ούτε οι 12 θεοί. Έχει τόση υπομονή όταν ψάχνει για να βρει πόσες λέξεις έχουν βγει από την θάλασσα π.χ. και αντίθετα αυτή δεν μπορεί να ανεχθεί ένα χράτς αν ακουστεί σε σακούλα πλαστική. Ναι, έτσι ήτανε. Και η τάξη τότε όλη την ανάσα της κρατά να περάσει καταιγίδα και η σπουδή να αρχινά. Κι είναι τόση η μαγεία σαν ακούς από παλιά το μύρου την αυδή πάλι να σου τραγουδά. Και να ψάλει την Ανδρία, το Αχιλέα του Πιλίδη και Σοφία Πανουργία, Οδυσσέα Λαερτίδη. Πόσο θύμωσε ο Αχιλέας με τον βασιλιά Ατρίδη και πώς γλίτωσαν οι Τρώες των Ελλήνων το Λεπίδη για να πέσουν στο τέλος από Ελλήνων Πανουργία, δηλαδή του Κεφαλίνα, το Οδυσσέα τη Σοφία. Ήταν πολύ περήφανη που ήταν από την Κεφαλίνα και απόγονο στο Οδυσσέα. Πόσο υπέφερε εκείνο στο ταξίδι γυρισμού και πώς έχασε συντρόφους μες στον δρόμο του χαμού. Εκεί λοιπόν που χαίρεσε τη γλώσσα των ονείρων, ο Γιώργος ξάφνου ακούγεται το γέλιο γύρω σπύρων. Ο Γιώργος ο συμμαθητής, εκκρίτης Λιλικάκης, που πάντα έχει να σου πει δικό του ένα στιχάκι, από τότε το είχε. Και η Βάσο μας ακούγεται ζυζάνιο στην τάξη, που πάντα μέσα στο μάθημα αστείο θα πετάξει. Στα πίσω τα καθίσματα Κρήτονας και Πετρούλα, με αγωνία μελετούν την κάθε μας λεξούλα. Κάθε φορά λέγανε, αυτό κυρία από πού προέρχεται. Η Πετρούλα δεν έλεγε και κυρία, να έλεγε κυρία μόνο. Η Νεκταρία πάντα που ξεχνά στη Ομπίνακα να γράψει το στίχο που η δασκάλα μας πρέπει να μας διδάξει, της είχε πει, γιατί εσύ θα μου γράφει στον πίνακα που έχουμε σταματήσει. Αυτή ποτέ δεν το θυμότανε. Εγώ το έλεγα. Η Μάρθα που αισθάνεται το κρύο πιο πολύ και η Ιωάννα για εκδρομή πάντα πληροφορεί. Ο κύριος Χαράλαμπος γλυκά μας προμηθεύει και η Αριάδνη με χαρά τον κήπο της κλαδεύει. Η Μαρία έχει πάντοτε κάποια πληροφορία και η Βιολέτα αγαπά καλή φωτογραφία. Να τη και η Βιολέτα. Και άλλη Μαρία έχουμε που ζει στην Ελευσίνα, στις Δήμητρα στα Ιερά, ό,τι έμεινε από εκείνα. Και η Φανή, και αυτή εδώ είναι, όπου μοχθεί από μακριά να έλθει και μπροστά στα μια συμμαθήτρια που λες Φανή δεν έχει, αυτή δεν είχε μιλήσει ποτέ. Δεν την είχαμε ακούσει. Δεν μίλησε ποτέ. Έτσι λοιπόν σπουδάζουμε τη γλώσσα των προγόνων, από λιφάδια και εμείς παλιών σπουδαίων γόνων, λίγο να αποτινάξουμε την τωρινή μιζέρια, μια ανάσα για να πάρουμε να ανέβουμε στα αστέρια. Ευχαριστούμε την κυρία. Κυρία Κέτη, το επώνυμό σας. Λοιπόν, δεν ήταν μόνο η απ...
Δεν ήταν μόνο η απαγγελία του γλαφυρού ποίηματος, ήταν και τα σχόλια τα ενδιάμεσα. Απαγγελία, σχόλια, λοιπόν, και τι, πώς είπατε, Μιλωνά. Κατερίνη. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με την ομίγυρη, γιατί καταλαβαίνω ότι θέλω να δώσουμε το λόγο στον κύριο καθηγητή, τον κύριο Παπαμαρινόπουλο, να πει και αυτός δύο λόγια. Ιδιαίτερη τιμή για μας, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε. Ήταν τέτοιο το μέγεθος της Άννας Τζιροπούλου που την καλέσαμε το 2006 στην Αρχαία Ολυμπία για να μιλήσει. Και έτυχε να είμαι εκεί πρόεδρος της συνεδρίας και ήρθε η ώρα της να μιλήσει. Κάθε ομιλητής έπρεπε να μιλήσει 15 λεπτά και να αφήσει 5 λεπτά για ερωτήσεις. Η ομιλία πήγαινε πολύ καλά, πέρασε το πρώτο 15 λεπτό. Λέω, τώρα θα σταματήσει για να αρχίσουν οι ερωτήσεις. Άρα είδα ότι συνέχισε. Α, λέω, δεν θέλει ερωτήσεις, θα κλείσει η ομιλία στα 20 λεπτά χωρίς ερωτήσεις. Αν δεν ήταν έτσι, συνέχισε 25 λεπτά, 30 λεπτά. Το ακροατήριο άρχισε να αισθάνεται μια ιδιαιτερότητα. Τι συμβαίνει? Πλησιάζω κοντά εκεί και η γυναίκα μου λέει, γιατί με κοιτάτε, κύριε Παμαρινόπουλε? Δεν λέω τίποτα και συνεχίζει. 35 λεπτά, 40 λεπτά, 50 λεπτά, 60 λεπτά, τότε τελείωσε. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό ποτέ από κανέναν, αλλά ικανοποιήθηκε το ακροατήριο. Δηλαδή αυτά που πήρε το ακροατήριο στα 60 λεπτά δεν θα μπορούσε να τα πάρει αν την είχα την τάση να τη σταματήσω κάποια στιγμή. Αλλά έβλεπα ότι αυτό το... Τι με κοιτάτε, κύριε Παμαρινόπουλε, μου λέει. Δεν μπορούσα, δηλαδή το είπε με ένα τέτοιο τρόπο που μου κόπηκε ο βήχας, που λένε. Και έτσι δεν τηρήθηκε το πρωτόκολλο. Ωστόσο, εκεί που είναι στα ηλίσια παιδεία, θα χαίρετε για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι εν εξελίξη. Δηλαδή, μία διατριβή αρχίζει σε Βορεινό Πανεπιστήμιο, όπου ο άνθρωπος αυτός που θα την κάνει τη διατριβή για να δείξει ότι τα αρχαία ελληνικά προκαλούν νευροανατομική μεταβολή στην αριστερή πλευρά του εγκεφάλου, θα το κάνει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει καμία μα καμία αντίρρηση, διότι θα χρησιμοποιηθούν δύο επιστήμονες που θα είναι μέσα στην επιτροπή με δύο διαφορετικές συσκευές που χρησιμοποιούν οι νευροφυσιολόγοι. Αυτή θα είναι η διατριβή που θα ξεκινήσει. Ελπίζω μέσα από το Φρονίν να υπάρξει και ένα άλλο άτομο το οποίο να έχει μια παράλληλη πορεία. Η πρώτη διατριβή θα εστιάσει πάνω σε παιδάκια που έχουν διάφορους βαθμούς δυσλεξίας. Η δεύτερη διατριβή, όταν ξεκινήσει με το καλό, θα έχει σκοπό να βοηθήσει παιδιά που έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε ένα γιατρό, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διατριβή, και όταν τον συνάντησα, ο οποίος ήρθε πρώτα από το Φρονίν και μετά πήγε σε μένα. Και του είπα, θα υποφέρετε αγαπητέ, εάν μπείτε στο θέμα αυτό και θέλετε πραγματικά να κάνετε κάτι, θα υποφέρετε. Μου λέει, είμαι έτοιμος να υποφέρω. Τότε του λέω, πάμε στον δρόμο του μαρτυρίου. Εγώ λέω, δεν μπορώ να είμαι μέσα στην Επιτροπή, αλλά θα είμαι ο τέταρτος, αόρατος της Επιτροπής. Θα σας κοιτάζω εξίσου καλά όπως και οι άλλοι. Και θα διορθώνω την πορεία σας. Τα δέχεστε αυτά? Πριν ξεκινήσουμε, μου λέει ναι. Άρα λοιπόν τώρα είμαστε σε αυτή τη φάση να ξεκινήσει αυτό το θέμα. Εγώ δεν την ήξερα το 2003 την Άννα, όταν διάβασα το βιβλίο Alphabet and the Brain και διαπίστωσα μέσα εκεί ότι ήταν όλοι παρόντες εκείνοι που έγραψαν πλην Ελλήνων το 1988. Και μου εντυπωσίασε τόσο πολύ το θέμα αυτό που όταν με κάλεσε ο καθηγητής της γεωφυσικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη, στη μεγάλη αίθουσα που έχει το Αριστοτέλειο εκεί, για ένα θέμα που
ήταν πολύ ενδιαφέρον. Εγώ του λέω για γεωφυσική δεν θα μιλήσω. Του λέω, αν θέλεις να έρθω, θα μιλήσω γι' αυτό. Μα τι ξέρεις εσύ γι' αυτό. Τίποτα πλέον. Θα σου πω τις εντυπώσεις τις δικές μου διαβάζοντας τον τόμο αυτόν, τον οποίο τον είχε τότε μόνο το τμήμα φιλολογίας του Ρεθύμνου. Κανένας άλλος δημόσιος φορέας δεν το είχε πάρει ήδη στο βιβλίο αυτό. Και μίλησα στο ακροατήριο και έβλεπα φιλολόγους, ιστορικούς, αρχαιολόγους, σαν λέγανε μεταξύ τους, τι λέει αυτός. Εγώ νόμιζα ότι θα ήταν το πιο κοινό θέμα για αυτούς. Αλλά δεν ήταν το πιο κοινό θέμα, ήταν το πιο άγνωστο θέμα. Εν πάση περιπτώσει, οι προσπάθειες της Άννας Τζιροπούλου σε πολλά πεδία γνώσης είναι υπαρκτές. Έχει προσφέρει πολλά στη γνώση και αυτό το εκπέμπετε εσείς οι ίδιοι. Και δεν το εκπέμπετε μόνο εσείς οι ίδιοι, γιατί υπάρχουν και άλλοι φορείς οι οποίοι παίρνουν υπόψη και αυτά που λέει στις βιντεοληψίες και αυτά που έχει γράψει στα βιβλία της και αυτά συνεχίζουν να βοηθούν όλους τους ανθρώπους που θέλουν να έχουν μια σοβαρή άποψη για την παιδεία σε σχέση με τη γλώσσα. Επομένως, δεν είναι λύπη ότι έφυγε, είναι μια αναμονή. Διατέμνεται η λύση επειδή. Χαρίεσαι. Ευχαριστούμε τον κύριο καθηγητή. Ο κύριος Ζανής, ένας από τους πολύ αγαπημένους τις μαθητές, παρακαλώ να προσέρθει. Το γνωρίσαμε και αυτός ήταν νεαρός τότε. Πολύ αγαπημένος της Άννας μας. Έλα Ζανή, να σε καλά. Καλησπέρα και από μένα. Να πω ότι όσο επαφή είχα εγώ με τα αρχαία ελληνικά, ήταν από την πρώτη γυμνασίου μέχρι την τρίτη ηλικίου, στα χρόνια τα σχολικά, όπου για αρκετές ώρες την εβδομάδα κάναμε αρχαία ελληνικά και μαθαίναμε χρόνους, φωνές, εγκλήσεις, υποεγκλήσεις, γέννη κτλ. Έπαιρνα καλούς βαθμούς, χωρίς όμως να έχω καταλάβει τίποτα. Και φοβάμαι ότι, όπως δεν κατάλαβα εγώ, μάλλον και κανένας άλλος δεν κατάλαβε τίποτα. Αυτό που μας έμεινε περισσότερο ήταν μια εντύπωση για την αρχαία ελληνική γλώσσα. Ότι είναι κάτι δύσκολο, κάτι απροσπέλαστο, κάτι που πρέπει να είσαι λίγο περίεργος για να ασχοληθείς μαζί του. Αν ασχοληθείς επαγγελματικά, να κάνεις τη δουλειά του φιλολόγου, να ταλαιπωρήσεις και εσύ τους επόμενους μαθητές. Πάντως δεν υπάρχει κανένα ενδιαφέρον να ασχοληθείς. Η αντιπαραβολή ήταν με τις ξένες γλώσσες. Γιατί όσοι κάναμε ξένες γλώσσες, μάθαμε και να διαβάζουμε και να μιλάμε τις ξένες γλώσσες, αγγλικά, γαλλικά κτλ. Αλλά αρχαία ελληνικά δεν μάθαμε τίποτα. Και κάποια στιγμή, όταν ήμουνα στο δεύτερο-τρίτο έτος στο Πολυτεχνείο, έχοντας επισκεφτεί την έκθεση βιβλίου στο Παιδί του Άρεως, βρήκα σε ένα από τους πάγκους των βιβλιοπολών ένα βιβλίο που λέει «Μέθοδος εκμαθήσεως αρχαίας ελληνικής γλώσσας, Άννα Τζιροπούλου Ευσταθείου». Μη έχοντας βρει κάτι άλλο να αγοράσω, το αγόρασα και το διάβασα στο σπίτι μου. Και τυχαία ένα απόγευμα Πέμπτης τότε στο Blue Sky, στην εκπομπή που έκανε ο Άδωνος με την δασκάλα μας, βλέπω μία κυρία που δεν την ήξερα να κρατάει το βιβλίο μου, να το διαβάζει και να κάνει μάθημα. Και λέω, μία κυρία, λέω, έχει το βιβλίο μου. Το δικό μου. Μετά κατάλαβα ότι ήταν το δικό της βιβλίο, βέβαια, όχι το δικό μου. Και έκατσα και παρακολούθησα από τα μισά περίπου της χρονιάς όσα μαθήματα ήταν να γίνουν για το πρώτο έτος των σπουδών. Στον τριετή κύκλο, τον οποίο νομίζω σχεδόν όλοι έτσι έχουμε, τον οποίο όλοι έχουμε περάσει. Τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, για πρώτη χρονιά στην αγωγή τότε, γινόταν ένα μάθημα για τον Όμηρο. Ο Όμηρος κατευθείαν, χωρίς άλλη προπαίδεια, κατευθείαν, και λέω, θα πάω στον Όμηρο. Και πήγα στον Όμηρο. Και με ένα δίωρο την εβδομάδα, από αυτή τη γυναίκα, σε λιγότερο από ένα χρόνο, γιατί πριν τελειώσει το πρώτο έτος των σπουδών αυτών πάνω στον Όμηρο, μπορούσα να διαβάσω τον Όμηρο από το πρωτότυπο. Από ένα-δύο ώρα την εβδομάδα, που δεν πήγα και όλες τις εβδομάδες βέβαια, από μία γυναίκα μόνο, κατάφερα να έχω τέτοια επαφή, τέτοια τριβή και τέτοια εμπειρία στην ελληνική γλώσσα που μπορούσα να διαβάσω το άγνωστο πια κείμενο του Όμηρου, οπουδήποτε και αν το άνοιγα, με τη βοήθεια ενός λεξικού για τις άγνωστες λέξεις, ο Ησύχιος ήταν που μας βοηθούσε, για τις Ηγίσσασες κυρίως. Και εκεί έκανα την αντιπαραβολή και λέω, για δες, λέω, μία γυναίκα μόνη της τι μπόρεσε να κάνει. Αυτό το οποίο το Υπουργείο Παιδείας
δεν κατάφερε να το κάνει. Αυτό το Υπουργείο που κάποτε το λέγανε Εθνικής Παιδείας, τώρα πια δεν το λένε, και καλώς δεν το λένε. Και καλώς δεν το λένε, γιατί δεν είναι. Πάντοτε το έθνος μας είχε ένα προτέρημα, μια ιδιότητα, να βγάζει προσωπικότητες. Να βγάζει ανθρώπους... Να βγάζει ανθρώπους οι οποίοι μπορούσαν να αφήσουν πίσω τη σφραγίδα τους. Το έχει πει και ο Κολοκοτρώνης, το έχει πει και ο Μέγας Ιουλιανός, στα δύσκολα εκείνα χρόνια, αναφερόμενος υποτιμητικά στους ιδεολογικούς αντιπάλους του ελληνισμού, που έλεγε «Δείξατε με παρά αυτής έναν Αλέξανδρο ή Κέσσαρα». Δεν είχαν Αλέξανδρο και Κέσσαρα. Εμείς είχαμε. Και είχαμε και την δασκάλα μας, την οποία όλοι τη γνωρίσαμε και η οποία σήμερα μας λείπει, αλλά θα ζει πάντοτε μέσα μας. Στις εμπειρίες μας, στην ικανότητά μας να μελετούμε την αρχαία ελληνική γλώσσα και στα βιβλία τα οποία μας άφησε πίσω. Μου περνάει από τη σκέψη, μήπως αυτό το Υπουργείο το έκανε και λίγο επίτηδες, να μας καταστήσει λίγο απεχθή τα αρχαία ελληνικά. Μου περνάει, δεν ξέρω, ίσως είμαι λίγο κακόπιστος εγώ. Μου περνάει από το μυαλό. Και όντως αυτή η προσφορά της δασκάλας μας ήταν πάρα πολύ σπουδαία. Ήταν όμως σπουδαιότερη το ότι μας έμαθε να μιλάμε ελληνικά. Για μένα όχι, δεν ήταν αυτή η σπουδαιότερη. Είχε μεγάλη προσφορά και στην ετυμολογία. Τα μεγάλα έργα, πώς η ελληνική γονιμοποίηση, τον ευρωπαϊκό, τον παγκόσμιο λόγο, ετυμολογικές σχέσεις μεταξύ λέξεων που ήταν άγνωστες κτλ. Και αυτή μεγάλη προσφορά. Αλλά αν ρωτάτε τη δική μου γνώμη, δεν ήταν αυτή. Ούτε η μεγαλύτερη της προσφορά, ούτε αυτή δεν είναι η μεγαλύτερη της προσφορά. Για μένα η μεγαλύτερη της προσφορά ήταν το γεγονός ότι πέτυχε, μελετώντας ολόκληρη την ελληνική γραμματεία, να εντοπίσει τα στοιχεία εκείνα τα οποία είτε έχουν παρασιωπηθεί, είτε έχουν διαστρεβλωθεί εσκεμμένα, να τα φέρει στο φως και να μας τα παρουσιάσει με απλούστατο τρόπο και απολύτως τεκμηριωμένο, έτσι ώστε να μην αμφιβάλλουμε γι' αυτά. Κανένας έως σήμερα, εγώ δεν γνωρίζω, να έχει γράψει ένα βιβλίο για τη Σαπφό και να μας έχει πει όσα θα έπρεπε να ξέρουμε για τη Σαπφό. Κανένας ως σήμερα δεν μας είχε πει ότι ο Ισοκράτης δεν έλεγε ποτέ ότι όσοι ανήκουν στην ημετέρα παιδεία είναι και Έλληνες, έλεγε το ανάποδο. Κανένας. Από τη δασκάλα μας το μάθαμε. Κανένας δεν συγκέντρωσε τις συνήθειες των αρχαιοελλήνων να τις βάλει στη σειρά στα μαθήματα της ελληνικής αγωγής, να μας μιλήσει για την καθημερινή του ζωή, για τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονταν τη ζωή, πώς δίνονταν, για τους αθλητικούς τους αγώνες, για τη θρησκεία τους, για την εδραία τους πεποίθηση ότι δεν ήρθαμε από πουθενά αλλού, αλλά είμαστε αυτόχθονες ως έθνος στην Ελλάδα, και όλα αυτά μέσα σε 3 χρόνια να τα κατακτήσει κτήμα σε όλους όσους περάσαμε από τα χέρια της. Και για όσους θα διαβάζουν τα βιβλία της στο μέλλον και για όσους θα είναι η μαγιά που είπε προηγουμένως η Αγγελική, που θα είναι μαθητές και μαθητές των μαθητών, και αυτές οι ιδέες θα μείνουν ζωντανές. Για μένα αυτή ήταν η μεγαλύτερη της προσφορά. Και αν πρέπει να τη συγκρίνουμε αυτή με αυτά τα οποία σχεδιάζει το οργανωμένο σύστημα της εκπαίδευσης, για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως, εγώ έχω να θυμηθώ από τα παιδικά μου χρόνια για την αρχαία Ελλάδα ότι 3 πράγματα μας μάθανε στο σχολείο, τα οποία δεν θα τα ξεχάσουμε. Την κάθοδο των δωρεών, που τη διδάχτηκα περίπου 452 εκατομμύρια φορές, να μην το ξεχάσουμε ότι είχε υπάρξει μια κάθοδος δωρεών, λες και αυτό είναι ιστορία του ελληνικού έθνους. Λες και ήρθαμε από κάπου αλλού. Λες και δεν γράφουν παντού όλοι οι Έλληνες ότι εμείς είμαστε αυτόχθονες στην Ελλάδα, αλλά πρέπει να μάθουμε αυτό. Ότι τα ομηρικά επιμεταδόθηκαν προφορικά, και θα έχει πλάκα να παίρναμε κάποιους από αυτούς που γράψανε τα βιβλία και να τους λέγαμε να μάθουμε 10 στίχους, όχι 28.000, να δούμε αν θα τα καταφέρνανε. Θα έχει γούστο αυτό. Και το τρίτο βέβαια, ότι εμείς μπορέσαμε να φτιάξουμε αστρονομία, να έχουμε ιατρική, να μετρήσει ο ερωτοσθένης στην ακτίνα της γης, αλλά δεν καταφέραμε να φτιάξουμε αλφάβητο. Και έπρεπε το αλφάβητο να το πάρουμε από τους κοκοφίνικες. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, ναι, γιατί είναι και δύσκολο. Είναι και δύσκολο να φτιάξεις αλφάβητο, να έχεις την ομηρική γλώσσα και να μην σκεφτεί κάποιος έναν φθόγκο να τον αποτυπώσουμε με μία μουτζούρα. Απλά να είναι διαφορετική κάθε φορά, να συνεννοούμαστε. Δεν το σκέφτηκε αυτό κανένας Έλληνας, οπότε μοιραία εκεί καταντήσαμε. Λοιπόν, κάνοντας αυτή την αντιπαραβολή, πολλά πράγματα μπορούμε να σκεφτούμε. Στο βιβλίο του πρώτου, αν θυμάμαι καλά, υπάρχει το χωρίο του Αλεξάνδρου, το οποίο λέει, υπάρχουν χωρία από το βιβλίο του Αλεξάνδρου, ή ο Αριανός, ο Πλούταρχος, ήταν που λέει ότι «Δε μη ταχαίως ο Δεύρο καταπέμψα στην Αλεξάνδρου ψυγιάνε καλέσα το δαίμον». Ο δαίμον, ο οποίος έστειλε την ψυχή του Αλεξάνδρου, την ανεκάλεσε ταχαίως, έτσι, και αν δεν την είχε ανακαλέσει, θα είχαν όλοι οι άνθρωποι στον κόσμο τον ίδιο νόμο. Μία από τις πολλές λέξεις για το θάνατο ήταν η ανάκληση, όταν οι θεοί στέλνουν την ψυχή
να ζήσεις τον παρόντα βία και μετά την ανακαλούν να επιστρέψει πίσω. Λοιπόν, η δασκάλα μας το χρέος της το έκανε και με το παραπάνω. Εγώ κάθε μέρα την σκέπτομαι και κάθε μέρα μου λείπει και κάθε μέρα θα μου λείπει. Αλλά εκείνη το χρέος της το έκανε. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τέτοια υπουργεία, αν θα μπορούσε κάποιος να σκεφτεί και να μου πει ποιο είναι το δικό μας χρέος. Γιατί και εμείς έχουμε κάποιο χρέος, νομίζω αυτό είναι σίγουρο. Αιώνια της μνήμη. Ευχαριστούμε το Ζανί για αυτά τα φλογισμένα λόγια. Νιώθαμε τη φλόγα της να διαπερνάει ακόμα τα κορμιά. Απλώς θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση εδώ, μια και με το Ζανί είχαμε βρεθεί στις πρόβες μιας παράστασης που δεν ολοκληρώθηκε, σε απόδοση της Άννας. Ήτανε πιο... Τι παίζαμε, Ζανί, τι προσπαθούσε, τον Ορέστη. Και επί τη ευκαιρία μας το δίδασκε ένας σπουδαίος ηθοποιός και δάσκαλος, ο οποίος, παρότι ήταν μεγάλος δάσκαλος και ηθοποιός του Εθνικού Θεάτρου, έκανε μαθήματα με την Άννα και έφαγε άλλη πετριά και άρχισε να κάνει πρόβα με εμάς. Ο αείμνηστος Ιάκωβος Ψαράς. Και δίπλα σε αυτό τον αείμνηστο σπουδαίο ηθοποιό, θα ήθελα να αναφέρω επίσης την αείμνηστη την Τασό την Καβαδία, τη Ζωή τη Φυτούση, που ήταν συμμαθήτριά μου, η οποία άφησε σπουδαίο έργο από θησάβρισε. Σε κάποια ομιλία της η Άννα την αναφέρει τι έχει κάνει, και δόξα τω Θεώ ζει. Η Σούλη Σαμπάχ επίσης ήταν και αυτή μαθήτριά της. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο φίλος μας ο Καπετάνης να έρθει να πει δύο λόγια. Ένας άλλος αγαπημένος μαθητής της Άννας. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Δημήτριος Καπετάνης. Υπήρξα μαθητής της ελληνικής αγωγής από το 1997. Τότε ήμουν 27 χρονών. Ετοιμαζόμουν να γίνω πατέρας του πρώτου μου παιδάκι. Με βοήθησε πάρα πολύ η Άννα. Για σήμερα δεν έχω προετοιμάσει κάτι. Να σας πω απλά, σε ανοιχτή έτσι γλώσσα και σκέψη, θα σας πω δύο λόγια για εκείνη. Ήταν για μένα μια πνευματική μητέρα στην κυριολεξία, η οποία μου άλλαξε τον τρόπο της ζωής μου. Από εκεί και πέρα η ζωή μου άλλαξε ριζικά και άρχισα να σκέφτομαι ελληνικώς και κυρίως μέσα από τη λογική της ελληνικής γλώσσας. Πρόσφατα διάβαζα ένα βιβλίο για τον Μάρκο Αβρίλιο και μέσα από εκεί ξαναθυμήθηκα την ιστορία με τον Ζήνωνα, που ναυάγησε στην Αθήνα και στη συνέχεια, πηγαίνοντας στους Δελφούς, του είπε να συγχρονίζεται, να είναι σε επαφή με τους νεκρούς, και άρχισε και έγινε φιλόσοφος και έφτιαξε την περίφημη στοική σχολή, που τόσο βοήθησε στους αιώνες και έβγαλε τόσους μεγάλους φιλοσόφους κλπ. Πιστεύω η Άννα σε αυτόν τον τόπο έπαιξε έναν παράλληλο βίο με τον Ζήνωνα, γόνος μιας οικογένειας που είχε καράβια, ο άντρας της Καπετάνιος. Μετά από ναυάγιο ναυάγιο των πλοίων τους, χάσανε την περιουσία τους οι άνθρωποι, η Άννα ξεκίνησε όλο αυτό το έργο. Ένα ναυάγιο και μια καταστροφή μας έδωσε στον ελληνισμό για άλλη μια φορά όλα αυτά τα δώρα που είναι μέσα από εκείνην καθαρά, και μέσα από αυτή την αρνητική διαδικασία κατάφερε και τη μετέτρεψε στη ζωή της σε κάτι τόσο όμορφο. Να μιλάει για την ελληνική γλώσσα και να μας μεταλαμπαδεύει όλη αυτή την αγάπη. Το ίδιο μετά το Ζήνωνα, η Άννα επίσης για μένα είναι ξανά μια αναγέννηση της Άννας Νοταρά, που κατάφερε, ενώ έπεφτε η πόλη, και μετέφερε τον Όμηρο στην Ευρώπη και ξεκίνησε η αναγέννηση του ελληνικού πνεύματος. Δηλαδή, μέσα από δύο μεγάλες καταστροφές ο ελληνισμός αναγεννήθηκε, μέσα από μικρά περιστατικά και μέσα από πρόσωπα που δεν τα έχουμε αναδείξει τόσο πολύ. Νομίζω και η Άννα, ταπεινή αλλά τόσο μέγιστη και μεγάλη, θα επαναλάβει αυτό το πράγμα. Θα αναγεννήσει την ελληνική γλώσσα
στους αιώνες που έρχονται θα είναι ένα από τα πρόσωπα αυτά που θα βοηθήσουν, κάτι θα σωθεί από το έργο της, πιστεύω και μια μαγιά από τους μαθητές της θα μεταλαμπαδεύσουν αυτό και θα, στο μέλλον η Ελλάδα θα ευεργετηθεί τα μέγιστα μέσα από αυτό το έργο της. Ευχαριστώ πολύ. Βλέπω παλιούς συμμαθητές με φιλάνε, με αγκαλιάζουν και δεν θυμάμαι τα ονόματά τους. Απολογούμε. Θα μας ξανασυστηθεί η φίλη μας. Ευχαριστούμε και απολογούμε. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, παλιοί συμμαθητές, αγαπητά παιδιά. Νιώθω πάρα πολύ λίγη μπροστά στην προσωπικότητα και στο δέος που μας άφησε η Άννα και... αλλά μια εσωτερική ανάγκη με κάνει να θέλω να μιλήσω σήμερα. Ταυτόχρονα είμαι πολύ συγκινημένη και δεν θα μπορούσα να πω κάτι από στήθους. Γι' αυτό αυτά τα λίγα που έχω να πω, τα έγραψα. Και... ναι. Λοιπόν, ονομάζομαι Θέκλα Καβούνη. Υπήρξα μαθήτρια στην ελληνική αγωγή από το 2005... μέχρι το 2011 και εκτός από το τριετή κύκλο σπουδών των αρχαίων ελληνικών έκανα κύκλο μαθημάτων γύρω από την αρχαία ελληνική τραγωδία και την Οδύσσεια. Το στίγμα που άφησε η Άννα σε μένα είναι τεράστιο και έδωσε μια όθηση στη ζωή μου σε ένα σημείο που είχε σταματήσει από λόγους ανεξάρτητους της θέλησής μου. Υπήρξα αεροσυνοδός στην Ολυμπιακή για μια 20ετία περίπου και λόγω υποχρεωτικής συνταξιοδότησης, όταν ήμουν μόλις 39 χρονών, αναγκάστηκα να φύγω από την εταιρεία. Μετά από 2 χρόνια περίπου και κατόπιν παρόντρυνσης μιας φιλενάδας μου που αντί να πάμε για καφέ πήγαμε να ακούσουμε την Άννα. Συνέβη το θαύμα για μένα. Και εκεί ξεκίνησε αυτή η διαδρομή. Το έργο της Άννας είναι ανεκτίμητο. Όπως είπαν οι προλαλήσαντες, μέσα από την... μέσα από το σύστημα εκμάθησης αρχαίων ελληνικών για ενήλικες έδωσε την ευκαιρία σε ανθρώπους που το σαθρό εκπαιδευτικό μας σύστημα δεν τους την έδωσε να έρθουν σε επαφή με τον ανεκτίμητο πλούτο της ελληνικής γλώσσας, της φιλοσοφίας και της γραμματείας. Επίσης, σε ολονών μας την καθημερινότητα βελτίωσε ο τρόπος σκέψης της, ο τρόπος που προσέγγιζε την κάθε μέρα μέσα ακολουθώντας τη σκέψη των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων. Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να περιαυτολογήσω λίγο και με συγχωρείτε γι' αυτό, αλλά εκεί που η Άννα έπαιξε κεφαλαιόδες ρόλο στη ζωή μου είναι ότι μετά από 28 χρόνια που είχα τελειώσει το Λύκειο και με 6 μήνες μόνο προετοιμασία, ξανάδωσα πανελλήνιες, πέτυχα στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στο τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας. Δεν θέλω να το αναφέρω, αλλά επειδή η Άννα, το οφείλω στην Άννα αυτό, κατάφερα να τελειώσω στα 4 χρόνια με το μεγαλύτερο βαθμό από όλο μου το έτος, 9,60. Και στη συνέχεια ολοκλήρωσα και τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στην ειδίκευση Βυζαντινής και Χριστιανικής Αρχαιολογίας και Τέχνης, πάλι με βαθμό άριστα 9,5. Όχι, δεν θέλω τίποτα, δεν θέλω. Απλά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Άννα για όλα αυτά. Και παίρνοντας το λόγο από τον κύριο Ζανή, το χρέος των επιγόνων της, ολονών μας που είμαστε εδώ, είναι όχι μόνο να κρατήσουμε το έργο της σαν μουσιακό είδος, αλλά να το πάμε ένα βήμα παρακάτω, να δούμε πού λόγω χρόνου η Άννα δεν κατάφερε να ολοκληρώσει κάποια πράγματα και να το μεταδώσουμε όπου και όπως περισσότερα καλύτερα μπορούμε.
Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Καλό σας βράδυ. Τα είχε γράψει, λέει, γιατί δεν μπορούσε να τα πει απ' έξω. Δεν τα έπαξα απ' έξω. Έτσι γίνεται. Ας πάρει την πρωτοβουλία, ας έρθει ο φίλος μας ο ποιητής να αυτοσυστηθεί, ένας μαθητής, έλα. Ο ποιητής θα μας πει το όνομά του. Ξέρω ότι η συγκίνηση είναι μεγάλη, αλλά πάρτε το λόγο κι άλλοι. Παρακαλώ. Καλησπέρα και από μένα. Ονομάζομαι Δημήτριος Δεσποτάκης. Δεν έχω πολλά πράγματα να πω, δεν τα πάω καλά με τον προφορικό λόγο. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι η κυρία Άννα κατάφερε και έφερε το μεγαλείο του Έλληνος λόγου στον μικρό πολιτισμό του 20ου αιώνα που ζούμε. Δεν μπορώ να περιγράψω δηλαδή με κάποιον άλλο τρόπο αυτό που μας άφησε. Αυτό. Είστε τα βραβεία που είστε στην Ελλάδα. Εγώ. Επένα. Πρέπει να μας τα πει γιατί απλά κάποια γραπτά μου έχουν βραβευτεί παγκοσμίως. Τίποτα αυτό. Τι να σας πω. Για βρέστε μου. Έχω γράψει ένα έργο για την κλοπή των κλειπτών του Παρθενώνα σε ένα δεκασέλιδο ποίημα, το οποίο βγήκε τρίτο στον κόσμο το 2010. Είχε πολύ μεγάλη ιστορία και επί τη ευκαιρία θα το αναφέρω γιατί γίνεται θεατρικό έργο και θα ανέβει η πρεμιέρα 20 Μαρτίου και θα παίζεται για 3 μήνες στο Θέατρο Λίχνος. Ανεβαίνει όχι από επαγγελματίες, από θεατρική ομάδα, θέατρο φίλη λέγεται η ομάδα, γιατί δεν το έδινα σε επαγγελματίες, δεν ήθελα να πάει σε επαγγελματίες το έργο αυτό, δεν με στήριξε η μικρή παιδεία και αρνούμε να του το δώσω. Έτσι αφιλοκερδές ανεβαίνει δηλαδή. Αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Ο Δημήτρης έχει και ένα όχι το γνωστό πρόβλημα, επειδή γράφει σε πολυτονικό ως μαθητής της Άννας και οι λέξεις του είναι από ομοιρικές έως τις σύγχρονες, καταλαβαίνετε έχει πρόβλημα εκδοτών, ετζερίρε. Ένας μόνο δέχθηκε να εκδώσει την τελευταία συλλογή σε πολυτονικό, όλοι του ζητούν μονοτονικό. Αλλά ο Δημήτρης δεν το δίνει σε μονοτονικό και ο Φεύλος θα διαβάσει ένα απόσπασμα για να δείτε το λόγο του. Θα θυμηθείτε και την Άννα μέσα από αυτό. Στην Ελλάδα βραβεία έχει πάρει μόνο παγκόσμιος εκτός Ελλάδος. Λοιπόν, από τον ποιητή μου ανέθεσε και θα με συγχωρήσετε για τα τυχόν λάθη να απαγγείλω ένα χαρακτηριστικό του ποίημα. Λέγεται «Με λέξεις όμορφες». Δώσε μου Άννε με τη φωνή σου την γη να ζωγραφίσω με λέξεις όμορφες, ως λαμπροστολισμένες κυριακάδες να είναι, και γύρω τους τόνοι και πνεύματα, παράνυμφοι με τάνθη αγκαλιασμένα, με χρώματα λευκά των κρίνων και ροζ μοσχοβολάτα τριανταφυλένια, καμαρωτά δίπλα εις την ωραίαν άνοιξη να είναι. Δώσε μου ήλιε τα ρίγη της δύσεώς σου, με αυτά ευγένειαν την γη να στολίσω, με λέξεις όμορφες, ως τα γαλάζια του πελάγου να είναι, και γύρω τους ρήματα, μετοχές, παραδομένα από τα κύματα του λόγου εις τα δροσερά ακρόγιαλα, και με την ερωτευμένη ναρμύρα επάνω τους να είναι. Δώσε μου βροχή τον πόθο της ζωής για σένα, με αυτόν την Ελλάδα γη να αναστήσω, με λέξεις όμορφες, ως η σπίθα του ατσαλιού και του μπαρουτιού το χαμόγελο να είναι, και γύρω του η γλώσσα η ελληνική, άξιος της ελευθερίας ποιητής, ενδεδειμένη το αίμα της ομορφιάς και των πεσόντων για αυτήν τον ιδρώτα. Δώσε μου χώμα τη μυρωδιά σου, τους ανέμους με αυτήν να νικήσω με λέξεις όμορφες, ως της μαστίχας την υδάτην ονόψιν και του πεύκο του χουζούρισμα να είναι, και γύρω τους λεβάντες και κρίνα και ρίγανες με θυμάρια σε θηλυκά βουνά. Δώσε μου χρόνε αμήλικτε χρόνων, με αυτόν τη γλώσσα ελληνική να γευθώ, με λέξεις όμορφες, ως του κορμιού μου το πείρωμα και της καρδιάς μου τα ρίγη να είναι, και γύρω γύρω της τα χείλη μου υγρά,
απ' των ματιών μου το δάκρυ. Χαρούμενος, γελαστός καβαλάρισε πάνω της να με, καλπάζοντας με λέξεις όμορφες, σαγηνεύοντας τους ουρανούς να ανοίξουν, να αφήσω εις των βωμών της ανοίξεως μια αγκαλιά ρήματα, τόνους και πνεύματα, κι ύστερα να γύρω επάνω τους, να αποκοιμηθώ. Το βιβλίο του έχει πάρα πολύ ωραία ποίηματα. Λοιπόν, η φίλη μας, η μαθήτρια Ιρένα, θα μας πει τα υπόλοιπα. Ευχαριστούμε. Γεια σας, καλή χρονιά, καλό μήνα. Να είσαστε όλοι χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Για μένα η Άννα δεν έχει φύγει. Είναι πάνω στο γραφείο μου, βάλω τη στα βιβλία και παρακολουθώ, δουλεύω δηλαδή συνέχεια με τα βιβλία της. Ειδικά το πρώτο βιβλίο «Πώς η ελληνική γονιμοποίησε τον ευρωπαϊκό λόγο» και το «Εν τη λέξη λόγος». Μπράβο, μπράβο, ναι. Είμαι συγκινημένη τώρα και... Μου είχε κάνει εντύπωση η απαγγελία της, το πρώτο μάθημα. Είμαι από τους πρώτους μαθητές, είμαι ηλικιωμένη παιδούλα, να το πω έτσι. Το είχα ακούσει αυτό και μου άρεσε. Λοιπόν, από τους πρώτους μαθητές της. Και είχα ακούσει το εξής, του Παλαμά. Η μεγαλοσύνη στα έθνη δεν μετριέται με το αίμα. Με τις καρδιάς το πείρωμα μετριέται και με το αίμα. Εγώ τρελάθηκα όταν την άκουσα να κάνει αυτή την απαγγελία. Δεν θυμάμαι, δεν είχαμε κάνει ακόμα Παλαμά. Κάτι άλλο μας κουβέντιαζε. Το σημείωσα αμέσως. Τη ρώτησα από ποιο ποίημα του Παλαμά είναι. Μου είπε είναι από τους Βωμούς. Έψαξα εγώ γιατί έχω μεγάλη συλλογή όλων των εθνικών μας ποιητών. Το βρήκα και το σημείωσα. Και έτσι λοιπόν αυτό το δυστυχό το χρησιμοποιώ πάρα πολύ τακτικά σε κάποιους λόγους. Μιλώ για σε κάποιο σύλλογο την 25η Μαρτίου. Την 25η Μαρτίου. Το δυστυχό. Η μεγαλοσύνη στα έθνη δεν μετριέται με το στρέμα. Με τις καρδιάς το πείρωμα μετριέται και με το αίμα. Όταν πήρα λοιπόν το πρώτο βιβλίο «Πώς η ελληνική γονιμοποίησε τον ελληνικό, ευρωπαϊκό, παγκόσμιο λόγο» ή ευρωπαϊκό, δεν θυμάμαι, τον ευρωπαϊκό λόγο, τον παγκόσμιο λόγο, ναι. Το έκανα δώρο, αφού το ξεφίλησα, σε μία νύφη μου, η οποία είναι καθηγήτρια γαλλικών. Και θα πιάνει δουλειά εκείνη την εποχή. Σε λέω, αφού θα κάνεις γαλλικά στα παιδιά, κοίτα τι σου έφερα, αυτό. Είναι μία καθηγήτριά μου, της εξήγησα τέλος πάντων ποια ήταν η Άννα, και θα σε βοηθήσει αυτό το βιβλίο να εξηγήσεις στα παιδάκια να καταλάβουν ότι δεν μαθαίνουν τα γαλλικά επειδή είναι μία ξένη γλώσσα, αλλά μαθαίνουν τα γαλλικά επειδή είναι μία διάλεκτος της ελληνικής. Έτσι έλεγε η Άννα. Όλες οι γλώσσες είναι διάλεκτοι της ελληνικής. Και εγώ το πιστεύω ακράδαντα, γιατί έχω μελετήσει πάρα πολύ τις γλώσσες. Δηλαδή είμαι στο ποταμάκι, στο ριάκι που μου χάραξε η Άννα. Πραγματικά λοιπόν η κοπέλα της έκανε εντύπωση το κονοπίον, ο καναπές. Από πού βγαίνει ο καναπές? Τα γράφει λοιπόν η Άννα στο βιβλίο της. Ο καναπές βγαίνει. Τι λέμε για τα παιδάκια, είναι ελληνική λέξη? Τα παιδάκια είναι γαλλική λέξη, κυρία. Όχι, δεν είναι. Ο καναπές λοιπόν ξεκινάει από το κονοπίον, διότι ήταν το ανάκλυντρο. Πίνανε, να πούμε, το κρασάκι τους οι Έλληνες φιλόσοφοι, όχι μόνο φιλόσοφοι, γενικά οι Έλληνες, και φιλοσοφούσαν, κουβεντιάζανε.
Αλλά επειδή υπήρχαν οι μύγες και τα κουνούπια, βάζανε μια κουνουπιέρα. Αυτή λοιπόν η κουνουπιέρα στο ανάκλητο λέγεται κονοπείο. Το πήρανε λοιπόν οι Λατίνοι, προχώρησε μέχρι τη Γαλλία, κονοπείο έγινε καναπές το ανάκλητρο. Ο καναπές. Παίρνουμε λοιπόν εμείς τώρα αντιδάνειο ως καναπέ και λέμε πάμε στο καναπέ, πήρες καναπέ, άλλαξα καναπέ. Ο καναπέ λοιπόν γαλλική λέξη. Όχι κύριε, δεν είναι γαλλική, είναι ελληνικότατη, Άννα Ευσταθίου Τζιροπούλου από κάτω. Και όχι μόνο αυτό, πάρα πολλές λέξεις και τα παιδάκια αγαπήσανε λοιπόν την ύφη μου πάρα πολύ. Τρελαθήκατε, κυρία, τι μας λέτε, λέει, τι μας λέτε. Αυτά είναι πολύ σπουδαία. Θέλετε κι άλλο, να σας πω και το μεσιέ από που βγαίνει. Το μεσιέ δεν είναι γαλλικό, ο μεσιέ δεν είναι γαλλικό. Όχι, από που βγαίνει. Όπως βγαίνει και ο μίστερ. Από το μίστορα, ο μίστορ, ο εξειδικευμένος. Εξού και Μαστροκώστας, Μαστρογιάννης κλπ. Λοιπόν, ορίστε και ο μίστερ και ο μεσιά από που βγαίνει. Κόκαλο τα παιδάκια, τα γράφαν όλα. Και μου λέει, βρε Ρένα, μου λέει, τι είναι αυτό το βιβλίο που μου έδωσες. Κάνει θαύματα στα παιδιά. Σώπα της λέω, αυτός είναι ο σκοπός μας. Να γίνει το θαύμα, να ξυπνήσει το μυαλό τους. Να μην είναι με τη μύτη κάτω, αλλά να είναι πάνω ψηλά. Η καρδιά επάνω, το στήθος επάνω, το φρόνημα ψηλά. Αυτό μας βιάζει. Και πάρα πολλές λέξεις, το no, το yes. Όλα αυτά από τα μαθήματα της Άννας. Τι να σου πω, το βιβλίο αυτό πια το έχω μάθει απ' έξω. Συνέχεια το διδάσκω, να πούμε, και με βολεύει στα άρθρα που γράφω και κάνω και ετυμολογία. Οτιδήποτε άρθρο γράψω, βάζω από κάτω οι άγνωστες λέξεις αυτές, είναι από εκεί, από εκεί, από εκεί. Α, μου λένε, πού τα βρήκες αυτά. Α, δεν είναι μυστικά, τα βρήκα. Αυτό βρήκατε κι εσείς, πώς. Τέλος πάντων, θέλω να πω με λίγα λόγια ότι την Άννα την αγάπησα πάρα πολύ. Κάναμε απόλυτη ησυχία στην ώρα της. Δεν μιλούσε κανένας και όλοι, να πούμε, τα είχαμε χάσει. Γίναμε φίλοι από την πρώτη χρονιά με τους συμμαθητές μας, τους υπόλοιπους, και ήταν ήρεμη η Άννα, να πούμε έτσι, μπορώ να πω, μας δίδασκε με μία πολύ σοβαρότητα και με μία θεατρικότητα. Έκανε τα μαλλιά της, οι μπούκλες, να πούμε, πέφτανε. Της έλεγα, Ανούλα μου, είσαι μία κούκλα, μ' αρέσουν τα μαλλιά σου, μου έκανε έτσι, ναι. Τέλος πάντων, είναι πολλά αυτά που μπορείς να πεις για την Άννα. Στον τρίτο χρόνο η Άννα είχε λίγα νεύρα. Κάποιος ψιθύρισε, σους, φωνή κακό, αχ. Ανούλα της λέω, τι έπαθες, σώπα λέει, μην μιλάς καθόλου. Δεν μιλώ, δεν να μιλήσω. Πάντως το μάθημά της, για να μην τα πολυλογώ, κάθε εβδομάδα ήταν μία νότα αισιοδοξίας, ήταν μία ένεξη, μία ένεση, μία τόνωση, μία ένεση, τι να σας πω, αγάπης, αισιοδοξίας, λατρείας για την ελληνική γλώσσα. Πάντα αγαπούσα την ελληνική γλώσσα και είχα αυτή τη λόξα και εγώ τη μανία με την ετυμολογία και έκαναμε τον αδερφό μου, με την ύφη μου, με τα ανήψια μου, κάναμε παιχνίδια διάφορα. Αλλά από τότε που πια γίναμε επιστήμονες σύμφωνα με το βιβλίο της Άννας και ξέρουμε τώρα πια πώς να ξεφλουδίζουμε τη λέξη, να βρούμε τον πυρήνα, τη ρίζα, τώρα πια δεν μας πιάνει κανείς. Και με λίγα λόγια, να είσαστε σίγουροι ότι τα μαθήματα της Άννας δεν έχουν φύγει, δεν έχουν τελειώσει, γιατί όλοι εμείς και άλλοι που δεν βρίσκονται ακόμα εδώ, από τα μαθήματα της Άννας
έχουν αποκτήσει φίλους καινούριους και προχωρούν όλες αυτές τις λέξεις. Αλλά δεν είναι μόνο οι λέξεις, η ετυμολογία δηλαδή που είναι και η δική μου λόξα τέλος πάντων, αλλά είναι η ποίηση που μας έμαθε, δηλαδή ποίηση, εντάξει, ξέρεις το Σολωμό, τον Κάλβο κλπ. Αλλά ο τρόπος να προσεγγίσουμε τους ποιητές, αυτό είναι ένα μεγάλο μυστικό. Το Ρίτσο, εθνικός ποιητής. Νομίζω νεαρός. Ο νεαρός είπε, ο Ζανής νομίζω, ναι, ο Ζανής, ότι μάθαμε, λέει, τη καθημερινή ζωή των Ελλήνων. Πολύ σωστό. Τα πέδιλα των Ελλήνων, τα παπούτσια των Ελλήνων, τις μπότες, τα ρούχα των κυριών από τα Θεοκρήτου ιδύλια, αν θυμάσαι, τις κωμώσεις και το πιο σπουδαίο απ' όλα, το χορό και τη μουσική. Το μάθημα της μουσικής και του χορού θα σας παρακαλέσω να τα ξαναδιαβάσετε. Είναι πάρα πολύ σπουδαία. Κάνω κάποιες έρευνες κι εγώ για τη μουσική, ακολουθώντας και το παράδειγμα του φίλου μας και αγαπημένου Γιώργου Λεκάκη, και βρίσκω πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Η Άννα είχε απόλυτο δίκιο. Όλος ο πλανήτης έχει ελληνική μουσική. Από 65 δρόμους, η Άννα μας είχε μιλήσει και για τον Αριστόξενο, από 65 δρόμους που είναι, ήταν τότε στην αρχαιότητα η μουσική, οι δυτικοί έχουν πάρει 2 δρόμους. Με κλίμακες βέβαια, πολλές, πάρα πολλές κλίμακες. Εμείς σταματήσαμε τη μουσική μας να την ακολουθούμε στους χριστιανικούς χρόνους. Είπανε στόπ η μουσική, οι χριστιανοί. Στόπ η μουσική. Πού έμεινε η μουσική? Έμεινε στη Μικρά Ασία, στην Ινδία, στην Περσία. Μέχρι την Κίνα έμεινε η ελληνική μουσική. Παντού. Όχι όλη η μουσική, κάποια κομμάτια που τους τέριαζαν. Διαβάστε το κείμενο. Μη σας κουράζω άλλο. Αυτά είχα να πω. Και πραγματικά η Άννα είναι δίπλα μας. Να το ξέρετε αυτό. Συνήθανε ξανά το όνομα και το επώνυμό σου. Ποια είσαι? Ρωτάνε ποια. Ρένα Μίκου Μαραγκάκη. Εάν έχετε το βιβλίο σπουδαστών της πρώτης, θα μέσα έχω γράψει για τα πλοία του 1821. Ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά. Ήταν μια ιδιαίτερη βραδιά για όλους μας. Κλείνοντας, μια και η σχολή εδώ μου έκανε την τιμή να μου αναθέσει την παρουσίαση αυτού του τμήματος, του συγκινησιακά φορτισμένου, θα ήθελα και εγώ, δεν μπορώ να πω πολλά λόγια, θα φύγουν σιγά σιγά και έχω φέρει την κιθάρα μου να της αφιερώσω ένα τραγούδι. Διότι και στην ίδια τραγούδαγα και με εξετίμησε ως μαθητή, πέρα από τα άλλα, γιατί ήμουν μουσικός. Και μετά από καιρό κατάλαβα που με εκμυστηρεύτηκε ότι και αυτή είχε σπουδάσει πιάνο και μου λέει, εσύ τα πιάνεις, μου λέει, γιατί ακούς, μου λέει. Λοιπόν, ως μουσικός, πέρα από τα άλλα, μου δίδαξε αυτό το πράγμα και αντιλήφθηκα ότι τα αθάνατα αυτά κείμενα, τα πρωτότυπα, η Ιλιάδα, ο Ευρυπίδης, ο Θουκυδίδης, η Σαπφό, είναι παρτιτούρες. Γι' αυτό οποιαδήποτε βαρία ή ψηλή που τα βγάζουμε, έχω κάνει τον παραλυσμό, είναι σαν να βγούμε αύριο και να πούμε είναι πολλές οι διέσεις, οι υφέσεις, θα τα καταργήσουμε, να είναι ένα κιλά η μουσική. Αυτό ακριβώς έχει γίνει. Δεν θέλω να σας κουράσω, τις έχω γράψει άπειρα ποίηματα στον έρωτά μου για το μάθημα που με ενέπνευσε, εργασίες μαζί τα, γιατί τις πήγαινα βιβλία ολόκληρα, μου λέει δεν γίνεται να τα δημοσιεύσω όλα, κόψε ό,τι θέλεις. Απλώς θα σας πω μόνο ένα μικρό στιχάκι. Σαν μότο σε αυτή την εργασία μου ήταν 2 τετράδια, τις έδωσα με διάφορα πολυπίκυλα θέματα. Είχα γράψει απάνω-απάνω. Ζωντανή μια μούσα ήρθε στη Στουρνάρη, πήγα εκεί Στουρνάρη,
Λίγη από τη χάρη, μήπως και ρουφούσα. Λοιπόν, και στο τέλος αυτής της εργασίας είχα γράψει ένα ποίημα που λέγεται «Άνα», σχηματίζοντας ακροστοιχίδα με το «αν» το υποθετικό και το «να» το τελικό και άλλες λέξεις που αρχίζουν από «αν» και «να». Ακούστε, «Άνα, αν θέλεις τη γλώσσα να μάθεις του ομήρου, αν θες ψυχή ζώσα να νιώσεις του απείρου, αν ψάχνεις την κλίδα να ανοίξεις το χρόνο, ανθρώπινη ελπίδα να αντέξεις τον πόνο, αν νέκταρ γυρεύεις να βρέξεις τα χείλη, αν χρόνια ψαρεύεις να βρεις το κοχύλι, αν μέσα στις λέξεις ναούς παλιάς μνήμης, αν άστροφα αν τρέξεις, ναυτίλος αν γίνεις, θα ανέβεις τη σκάλα, θα ψάλεις πεάνα, αν έχεις δασκάλα, την Άνα Σάνα. Μου, για να σε θυμάμαι το μικρό χτενάκι που κρατάς. Ήρθε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι από το Αιγαίο να έχεις στο ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί το τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά. Η καρδιά μου φίλο φίλο ματωμένη τριάντα φιλιά, στο Αιγαίο και στον ήλιο, Θεέ μου πως νιώθω μοναξιά. Άσε την αλμύρα από τα λάτι, κάτω από τα μάτια της σιωπής. Πάρε τη σφυγή στο μονοπάτι, τέτοια ώρα τίποτα μην πεις. Μόνο θα γυρίσω να μου τάξεις όταν το μαντίλι θα χαθεί. Βγες την κουπαστή να το φωνάξεις σ' όλο το Αιγαίο να ακουστεί. Η καρδιά μου φίλο φίλο ματωμένη τριάντα φιλιά, στο Αιγαίο και στον ήλιο, Θεέ μου πως νιώθω μοναξιά. Η καρδιά μου φίλο φίλο ματωμένη τριάντα φιλιά, στο Αιγαίο και στον ήλιο, Θεέ μου πως νιώθω μοναξιά. Τραγουδήσαμε πολλές φορές στο μπαλκόνι της με κρασιά, γιατί όπως είπανε οι περισσότεροι, πέρα από μαθητές, μερικοί γίναμε φίλοι της. Φάγαμε, ήπιαμε, γελάσαμε και κλάψαμε μαζί. Λοιπόν, τι άλλο θέλετε?
άλλο ένα τελευταίο για να μπορέσουμε να αποχωρήσουμε. Ευχαριστούμε το... Α, δεν φεύγετε. Λοιπόν, θα πούμε το τραγούδι αυτό. Παίζει ρόλο, μην τους παραλείπουμε. Η μουσική είναι του Κώστα Χατζή. Αυτά τα καταπληκτικά λόγια τα έχει γράψει ο Φόντας Φιλέρης, αν το γνωρίζετε. Άντρας της Μάρθας Βούρτσι. Έχει γράψει πάρα πολύ ωραία τραγούδια του Γιώργου Ζαμπέτα. Λοιπόν, θα πω την Άννα του... Όχι του Χιονιά. Ξαφνικά να στέκει και να με κοιτά. Αγάλματα κομμάτια στα μάτια της τα δυο, βομβαρδισμένες πόλεις, ναυάγια στο βυθό. Ζεστό το μεσημέρι, το στόρι χαμηλό κι η σκάλα στο φωταγωγό. Σβήνουν τα βήματα στη σκάλα, κανείς θα πλανηθούμε μοναχοί. Θάλασσες, πόλεις, έρημοι, σταθμοί, αλλάζουν όλα εδώ κάτω με ορμή. Τι να καταλάβουμε οι φτωχοί, τι να καταλάβουμε οι φτωχοί. Πες μου μήπως ξέρεις για αυτήν που σου μιλώ. Άννα, το όνομά της το μικρό. Την βλέπω κατεβαίνει, στέκεται στο σκαλί και χάνεται για πάντα στου κόσμου τη βουή. Λα 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 λα. Αλλάζουν όλα κάτω με ορμή. Τι να καταλάβουμε οι φτωχοί, τι να καταλάβουμε οι φτωχοί. Εδώ κάπου θα τελειώσουμε. Η δασκάλα μας εδώ, το Φρονίν, που μας έκανε όλη αυτή την δημή. Σε ευχαριστούμε, Ειρήνη. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Thank you.